μια πορεία, ρε φίλε. Γιατί όλους αυτούς τους μετανάστες που άνοιξε την κάνουλα, ας πούμε, η Τουρκία τώρα ξανά για τους δικούς της λόγους, προσπαθώντας να πιέσει καταστάσεις για να υποφεληθεί από τα αέρια και τα λοιπά που βρήκαν εκεί πέρα κάτω στη ΑΟΣ, στην Κύπρο και τα λοιπά. Γιατί όλους αυτούς τους μετανάστες, τέλος πάντων, πάνε στη Μυτιλίνη και σε άλλα νησιά εκεί πέρα κοντά στη Τουρκία, ας πούμε, και τα πάνε λίγο πιο μέσα, έτσι, στα ενδότερα νησιά, έτσι, λίγο στα πιο πολύ διαφημιζόμενα νησιά της Ελλάδας, γιατί δεν τους πάνε στη Μύκονο. Δεν έχει εκεί, ας πούμε, περιοχές. Από ό,τι ξέρω, είναι ένα άγωνο νησί, το νησί της Μυκόνου. Ένα ξερονήσι, κυριολεκτικά, mm-hmm. που έχει πάρα πολλές μεγάλες, τεράστιες εκτάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν αυτούς τους φουκαράδες, τους ανθρώπους που ταλαιπωριούνται, πώς ταλαιπωριούνται φεύγοντας από τη χώρα τους για ένα καλύτερο αύριο. Γιατί δηλαδή, ας πούμε, να, όλα αυτά τα χρόνια να ταλαιπωρείται μόνο η Μυτιλίνη, η Χίος και τα λοιπά, όλα εκεί τα νησιά που είναι πολύ κοντά στην Τουρκία, και να μην λίγο, ρε παιδί μου, εντός παρενθέσεως, να μην λίγο ταλαιπωρηθούν, έτσι λίγο ανησυχήσουν, λίγο τέλος πάντων βοηθήσουν και τα υπόλοιπα νησιά. Με Μύκονος, πάνω στην Πάρο, ξέρω εγώ. Σαντορίνη, πάνω Σαντορίνη, ρε φίλε. Γιατί το πάνε λίγο Σαντορίνη τους ανθρώπους. Δεν το κατάλαβα. Αυτό η Μόρη για πού είναι, σε ποιο νησί είναι αυτό? Στη Μυτιλίνη. Στη Μυτιλίνη, στην Κο δεν έχει? Στην Κο που νομίζω πήγα, πρέπει να έχει. Κο Χίο έχει. Καμία σχέση. Χίο έχει σίγουρα. Χίο έχει σίγουρα, γιατί αυτό ξέρω ήταν φίλος μου. Αυτό που γίνεται στη Μυτιλίνη δεν υπάρχει σε κανένα νησί. Ωραία. Τώρα πήρανε, λέει, 1500 άτομα, τους κατεβάσανε εδώ Θεσσαλονίκη, τους πήραν εδώ Θεσσαλονίκη τους ανθρώπους, με τα παιδιά τους, με τα μπαγάτια τους, με τα αυτά τους, και τους πάνε, λέει, στήσανε σε ένα εγκατελειμμένο στρατόπεδο στο Κυρκής. Νέα Καβάλα στο Κυρκής είναι αυτό. Ναι. Νέα Καβάλα στο Κυρκής. Τι ανομαλία είναι αυτή? Η ονομασία δεν μπορώ να καταλάβω. Νέα Καβάλα στο Κυρκής. Από νησιά δεν γνωρίζω, γιατί ξέρεις. Δεν μιλάμε για νησιά. Ότι, στην Κυρκή σου λέω. Ναι, ό,τι περιβάλλεται γύρω-γύρω από θάλασσα δεν το γνωρίζω, να ξέρεις. Δεν είμαι. Τέλος πάντων. Είμαι, ναι. Και τους πάνε, λέει, εδώ στο Κυρκής τους ανθρώπους. Να είναι λίγο ανθρώπινες οι καταστάσεις. Ναι. Αλλά έχω αυτή την απορία, ρε παιδί μου. Εκεί είναι η κλειδίγια. Εκεί πάνε όλοι οι γνωστοί, όλοι οι μαρουλάτοι κτλ. Εκεί που πληρώνουν 800 ευρώ τη μέρα του καλαμαράκι, 3.000 ευρώ, ξέρω εγώ, ένα πουρο. Τι. Και αυτός που είχε κάνει τις φανέλες πριν έρθει ο Σαφίδης. Αυτή μοιάζει την Αναστασία. Α, στην Αναστασία. Αυτός που σου έκανε τις φανέλες, λέω, πριν έρθει ο Σαφίδης, δεν πάει στη Μύκονο. Ποιος είχε κάνει τις φανέλες, εκείνος ο ράφτης, ο γνωστός. Πού να τα θυμάμαι. Ο Ασλάνης. Ναι, εκεί δεν πάει. Πήγαινε. Πού να ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Και ο άλλος, ο βασιλιάς του Μαγιό που ήθελε να σας πάρει. Δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Ο Σουηδός. Εγώ ξέρω. Πώς λεγόταν κι ο Παπαδόπουλος. Το τρελό του Αριανάκη, ξέρω. Το ποιο? Διάσημο κομμωτή ότι πάει σίγουρα εκεί. Τον Τρίφωνα, τον Σαμαρά. Ποιο Αριανάκη, ο Σαμαράς. Σαμαράς, φίλε. Ήταν με την πρώην. Ήτανε, ρε φίλε, με την πρώην Λασκαρίνα. Μπουμπουλίνα. Στο Αλεξάνδριο Μέραθον. Μία φορά έρθε και τη Λασκαρίνα. Άρης ήταν ο. Λασκαρίνα και πια Μπουμπουλίνα, ρε φίλε. Μπουμπουλίνα, Λασκαρίνα. Λάσκα, Λάσκα. Κακό είναι, δηλαδή, να είναι ο Τρίφωνα, συμπαθέστατο. Εξαιρετικό άνθρωπο. Εγώ είπα ότι είναι κακό. Σου είπα ότι ήρθε μία φορά επειδή ήταν προσωπική. Είναι προσωπικό. Ναι. Όχι. Πώς λέει η λαθάνουσα γλώσσα, λέει την αλήθεια. Ναι. Προσωπική ήταν, επειδή. Ναι, αυτό λέω. Προσωπική εννοεί τη Λασκαρίνα. Τη αφεντικίνα του Άρη. Του μπασκετικού Άρη. Όχι, αφεντικίνα είναι αυτή. Δύσκολα. Δεν ξέρω κιόλα. Στον Άρη ποτέ δεν μπορεί να πει ποτέ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ο πρόεδρος αυτή τη στιγμή μεγάλο μέτοχος είναι ο κύριος Γουλιέρμος. Καλά που είπε και για μπάσκετ και το φύραμε από το ένα στο άλλο. Δεν ξέρει κανένα βράδυ εδώ πέρα, καμιά κουβή. Ποιο να φέρω. Την αδερφή του Κάρι, ρε φίλε, εδώ πέρα. Να τη φιλοξενήσω. Ωραία, φίλε, αγαπάω. Η Ειρήνη. Αγαπάω η Ειρήνη. Θα βγάλω το καφέ. Φίλε, είναι γυναικάρα τώρα, εντάξει. Αν καταφέρει. Ναι. Δεν ξέρω, μέσω του Βαθύλακου, μέσα όποιο θέλεις. Ο Βαθύλακος. Σταμάτα ρε, να σου, δεν ξέρεις τι θα σε πω. Για πες. Δεν ξέρω πώς θα τα κάνω. Αυτό πιο εύκολο πιστεύω από το να φέρεις την αδερφή του Κάρι εδώ πέρα. Ναι, ποιο είναι το πιο εύκολο? Τη μεταγραφή στο Βόλι, την 1.90 την ξαρχιά. Α, αυτή μπορούμε να τη φέρουμε. Τι θηρίο είναι αυτή? Η Άγκοστ. Η Άγκοστ. Πώς? Άγκοστ. Άγκοστ. Καλά την είπα. Άγκοστ. Α, Αύγουστος, δηλαδή έφυγε τώρα, γίνεται Σεπτέμβριο. Δεν ξεχνιέται με τίποτα. Να πω να στείλω. Διαρκεία στο Βόλι του Άρη, στο γυναικείο. Θα πάρουμε ένα, να μην πάμε μια φορά. Έτσι κι αλλιώς βολεοί άνθρωποι είμαστε. Εσύ, εγωγλύφτη, Αργιανάκη θα πάρεις. Βολεοί άνθρωποι είμαστε. Okay. Θα πω το Ματζιούκι που τα ξέρει. Πες να βάλει κλήρωση την ώρα. Να στείλω τα κλήρωση. Ο Ματζιούκι, άμα τη δει, μπορεί και να πάρει.
Ναι, wow. είναι μοντέλο. Όχι, είναι... Και πέρσι είχαμε μία η οποία... Ελάτρης του ωραίου. Ποιος? Ο Γιώργος. Ναι, εντάξει, γιατί να μην είναι όλοι. Γιατί υπάρχει άντρας να μην είναι λάτρης. Το ωραίο φαγητού και τα λοιπά. Ναι. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μην είναι κάποιος λάτρης του ωραίου φίλου. Δεν νομίζω να υπάρχει. Υπάρχει. Ποιος? Τώρα ο εκμοντελισμός λίγο. Ναι, καλά, αυτά είναι άλλα. Η αλλαγή της κοινωνίας, των καταστάσεων. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου τον Λευτέρη Στουργκάρδη, το φιλαράκι που μας ακούει. Να είναι καλά. Φίλος το Λευτεράκι. Λευτέρης. Γεια σου, Λευτέρη, και σένα. Ο φίλος μου Λευτεράκης, δεν έχει μια ταινία. Ναι, ο με το Βουτσά που ήταν. Μόνο με το Βουτσά, μόνο με το Χατζηχρήστο. Έχει πολλές. Και λέγαμε για μπάσκετ, για να το γυρίσω, για να μπούμε και σιγά σιγά στα τέτοια. Σεπτέμβριο μπήκαμε, έτσι. Δύο δεν έχουμε. Ναι. 26 αρχίζει το πρωτάθλημα, έτσι. Mm-hmm. 26. Ο ΠΑΟΚ τι έχει. Έκλεισε το ρόστερ. Έκλεισε το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Έχει πάρει. Σοβαρά μιλάς. Δηλαδή, μόνο που δεν έχει ρόστερ είναι ο Άρας. Δηλαδή, πήρε 3-4 Αμερικανούς, κάνα 2-3 Έλληνες. Πρόσεξε. Ωραία. Να ξεκινήσω τώρα από αυτό, έτσι. Δεν πειδώσε μου. Γιατί λέει ο Άρας το μεγόμενο. Ο ΠΑΟΚ δεν το έχει αυτό το βραχνά που θα σου πω, τον μπαν, έτσι. Mm. Δεν έχει. Μπορεί να κάνει μεταγραφές, πήρε Αμερικανούς. Όχι, πλήρωσε τα λεφτά. Εντάξει, που εκείνα, τώρα, εκείνο το ποσό που με είπε, όταν μου το έπαιζε, νόμιζα να είναι μεγάλο ποσό. 1500. Λοιπόν. Λέω ότι ο Άρης ακόμη το βραχνά αυτόν, αν και φαινόταν ότι τον θα ξεμπάν, δεν ξεμπάν. Και τώρα είναι το παγκόσμιο. Και λέει τώρα το ρεπορτάζ, έτσι λίγο στα ψηλά γράμματα, ότι περιμένουν λέει να τελειώσει το παγκόσμιο, γιατί η FIBA, όλη η FIBA είναι εκεί, και μετά λέει θα γίνει. Πρόσεξε, το παγκόσμιο νομίζω πότε τελειώνει, ρε Χρήστο, 15-16. 10 μέρες πριν αρχίσει το πρωτάθλημα δηλαδή. Ο Άρης δηλαδή στην ουσία 10 μέρες πριν αρχίσει το πρωτάθλημα θα έχει ρόστερ. Δεν ξέρω ποιοι θα κάνουν προετοιμασία και ποιοι. Πραγματικά είναι για γέλια και για κλάματα η κατάσταση στον Άρη, στον μπασκετικό Άρη. Εντάξει, αυτό δεν πρέπει να ξαναπώ τίποτα. Και όλο λέω και άλλα δεν γίνεται. 15 του μηνός τελειώνει το παγκόσμιο, 16, και λέει μέχρι τότε, γιατί όλοι οι επιτελείς λέει είναι στην Κίνα και δεν γίνεται. Προφανώς στην Κίνα δεν πιάνουν τα φάξ και τα τηλέφωνα. Τι να πω, προφανώς με Viber συνεννοούνται. Λίγο, βλέπω Εγκεκέζε. Τι είναι αυτός? Ένα όνομα, welcome Aman. Aman, ούλε λέει Aman, Aman. Εγκεκέζε, έτσι. Τι είναι αυτός? Νιγεριανός. Νόλς, θα θυσιαστώ λέει για την ομάδα, 27χρονος σέντερ από τις Μπαχάμες. Ο Αμερικανός, ο Γκάρντ, ο Σμιθ, ο οποίος ήταν και από τους πρώτους που ήρθαν. Ο Best, έτσι, Καναδός Γκάρντ. George Best. Ναι. Και ο Wiggins. Wikis. Θα δίνω όση ενέργεια έχω για να κερδίζει. Καλά, τι θες να πει. Τι να πούνε οι άνθρωποι. Ότι τώρα, δεν εντάξει. Μπορώ να βάλω καλάθι στα δύο μέτρα. Αυτός που έπαιζε, φίλε, στο ύφος του νομίζω έπαιζε. Ο Wiggins. Πρέπει να έπαιζε στον ύφος. Πρόσεξε, με αυτά τα γυαλιά δεν μπορώ να βλέπω μακριά. Οπότε τώρα θα τα κόψω αυτά. Ναι. Μόνο κοντά. Λοιπόν, γιατί είδες με τους πονοκεφάλους και αυτά. Ναι. Λοιπόν, άρα εγώ είπα, το σχολείο μου το έκανα για τον μπάσκετ. Μέχρι πριν λίγο καιρό έτσι δόθηκε μία. Ηλιακτίδα, μία ακτίνα φωτός, αλλά δεν βλέπω μέχρι σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, να έχει γίνει κάτι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα διαδικαστικά, θα πούμε για αυτά, έτσι. Να κάνουμε το break και να μπούμε κατευθείαν. Να πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε και για τον ΠΑΟ. Αρκετό. Έχει τρέξει το ρεπορτάζ, υπάρχουν πολλά νέα που δεν είναι νέα, βέβαια. Εντάξει, θα τα σχολιάσουμε εδώ με τον Τάσο. Λοιπόν. Δεν με παίρνει τώρα τηλέφωνο. Mazda Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Η διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Πορκίτοψη το πωλείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαψ μενού με πολλές επιλογές για νοστές 4 άτομα αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου ή διεύθυνση και delivery 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας την παραγγελία σας κερδίζετε έκπτωση 10%. Καλωσορίζουμε και καλησπερίζουμε συνάμα το νέο υποστηριχτή της εκπομπής Radio Marmita, το στέκι του Κωστή. Ψητοπολείο, σούβλες και σχάρες, τα πάντα όλα στα κάρβουνα.
Κοντοσούβλι, χοιρινό, κοντοσούβλι, κοτόπουλο, παρσέτα σούβλα, σκότσι σούβλα, ολόκληρο κοτόπουλο στη σούβλα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, μπορείτε να τα βρείτε στο στέκι του Κωστή. Φανταστικά όλα, γευστικότατα, ζουμερά, πεντανόστιμα, παιδιά. Πήγαμε με μια παρέτσα την προηγούμενη εβδομάδα και τα απολαύσαμε. Ανδρέα Παπαδρέου 113, 23-16-27-27 για delivery, έτσι επαναλαμβάνω. Ανδρέα Παπαδρέου 113, το στέκι του Κωστή στη Νεάπολη. 23-16-27-27, σήμερα μην τηλεφωνείτε. Έχει ρεπό ο παλίκαρος ο Δημήτρης με την οικογένεια για να ξεκουράζεται και μια μέρα. Λοιπόν, εδώ κοντά μας είναι και η ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Τα ψάρια και τα θαλασσινά εδώ έχουν την τιμητική τους. Εκπληκτικός ο χώρος, θέα όλη η παραλία της πόλης. Κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρυσκα ψάρια και τα σπέσια άλλα χρυστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά και τις φρέσκες σαλάτες μας. Πάντα με τη συνεδεία παγωμένης ρετσίνας, σούζου, τσιπούρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβέρνα Καρεκλάς με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της Θεσσαλονίκης. Αργοναυτών 1 και Θεμιστοκλής Οφούλη 76 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-413-230. Γράψτε το τηλέφωνο γιατί γίνεται πανζουρλισμός. Σκουτιούνται, πατιούνται εκεί πέρα στην ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Τηλέφωνο είπαμε 2310-413-230. Οι υπόλοιποι φίλοι στις 9 θα διαβαστούν. Για να μην κουράζουμε και το... Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα μπούμε έτσι δυναμικά. Έχουμε πλήρη αγωνιστική. Πέρασε Σαββατοκύριακο. Είχαμε τα αποτελέσματα. Θα τα διαβάσουμε, θα σχολιάσουμε και φυσικά θα βάλουμε και εσάς στη διαδικασία να μας πείτε την άποψή σας μόλις ανοίξουμε τις γραμμές. Έτσι. Να πούμε μέχρι να κάνουμε στο σχολιασμό εδώ με τον Ζάχο ότι μηνυματικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. FM κενό, σχόλιο μήνυμα, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση. Αποστολή στο 54526. Για τους ντροπαλούριδες και για όσους κρυφακούτε και όσες, έτσι, είστε και πολλές. Διάλειμμα, Χρήστο και όσοι, και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Επιστρέψαμε εδώ, Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγιας, Χρήστος και όσοις. Παρέτσα θα πάμε μέχρι και τις 10. Πάμε λίγο να πιάσουμε την αγωνιστική κίνηση, την αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου. Δεύτερη αγωνιστική, Ζάχο, πώς πέρασε το καλοκαίρι, πότε ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Έτσι. Πότε βρεθήκαμε εκτός Ευρώπης και εμείς και εσείς, χαμπάρι δεν την πήραμε. Τώρα βέβαια βλέπουμε ότι τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ παίρνει τις νίκες στο πρωτάθλημα, είναι ναι. Πρωτοπόρος στη βαθμολογία. Ο Άρης δεν κατάφερε να πάρει νίκη, αντιθέτως με δύο ομάδες που έλεγες ότι θα μπορούσε να πάρει δύο νίκες, λέω εγώ. Έξι πόνους υπολόγιζα εγώ να σου πω την αλήθεια. Πήρε μόνο ένα. Με τον Όφη και. Θα πρέπει να ψάξει αλλού βαθμούς. Και με τον Βόλο ναι. Έχασε. Όχι μόνο δεν πάει καλά στο πρωτάθλημα, δεν ξεκίνησε καλά αντιθέτως με πέρσι. Ναι, πέρσι είχε κάνει 3-3 νίκες. Με Ρέρα είχε 3-3. Ναι, βέβαια μετά πέρσι. Στα επόμενα 5 πήρε ένα πονταλάκι. Ναι, στα επόμενα 5 δεν μπορούμε να δούμε όμως τον Μπαρμπασάβα. Ναι, χαιρέτησε. Ποδοσφαιρικά μας άφησε χρόνους να πούμε. Προπονητικά. Ήταν μια. Ναι. Ξέρω πώς να το πω τώρα. Νομίζω ήταν αναμενόμενο να γίνει. Ήθελε να φύγει εγώ αυτό. Εντάξει, τώρα θα πει κάποιος, επαναλαμβάνω, εμείς δεν είμαστε ρεπόρτερ, είμαστε παραγωγοί εδώ Ροδακίνων. Ακούγαμε και ξέραμε κάποια πράγματα, αλλά φυσικά δεν είμαστε ούτε ρεπορτάζ, κάνουμε ούτε τίποτα. Φαινόταν, δηλαδή ήταν και πριν το παιχνίδι αυτό, ήταν με το ένα πόδι εκτός Άριο. Αλλά εδώ να πούμε, Τάσο, ότι και πέρσι σε μια ανάλογη περίπτωση είχε βρεθεί ο Παντελίδης όταν έπαιζε μέσα στην Ξάνθη. Εκείνο το παιχνίδι, αν και χίνα είχε φέρει, πιστεύω θα είχε αποτελέσει παρελθόν και από εκεί. Κέρδισε όμως, έκανε μετά σε ειρηνικό. Ήταν η μέρα και που γράψαν ότι έφυγε και τα πόδια. Ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Λοιπόν, άρα τίποτα δεν μπορεί να είναι δεδομένο και ειδικά όταν μιλάμε για ελληνικό πρωτάθλημα και ελληνικές ομάδες. Έχασε ο Άρης, θα πω την άποψή μου. Δεν ξέρω αν θες να ξεκινήσεις εσύ, να πω εγώ. Ωραία. Να το πάρουμε τη σειρά. Να το πάμε με τη σειρά που παίχτηκαν και τα παιχνίδια το Σάββατο. Και ξεκίνησα από τον. Καταρχήν να πούμε ότι στα προγνωστικά ότι έδωσαμε το διπλό του Παναθηναϊκού. Ναι, εσύ πήγες καλά. Εγώ ψιλοτζάκ πότε. Μόνο την ΑΕΚ έπιασα. Χ ημίχρονο, όχι δύο τελικό είπα. Αν θυμάσαι την ΑΕΚ. Χ ημίχρονο, δύο τελικό την είπα. Έτσι δεν βγήκε. Χ δεν βγήκε ημίχρονο. Ναι. Δεν ξέρω αν ήταν χ. Ναι, πρέπει να ήταν. Ένα ημίχρονο εδώ. Το διπλό του Παναθηναϊκού έδωσα. Ναι. Θυμάσαι. Ναι, είπες και τριαχή, αλλά είπες και διπλό. Είπα εγώ, μπορεί να βγει και διπλό ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Τον Άσο του Άρη.
Ναι. Είπαμε από άσο ξεκινάει ο Άρης, λέω δεν κερδίζει, σας είχα πει. Ωραία. Το πολύ πολύ να πάρει κανένα χ. Έτσι. Ωραία, άκου και, τώρα. Και αυτά τα δύο. Το διπλό του Παναθηναϊκού, του Όφιου, του Παναθηναϊκού, ναι. Το διπλό του Όφιου. Ο άσο του Άρη και το χ ημίχρονο 2 τελικό τη ΑΕΚ, θα μου πείτε ρε φίλε, αυτά θα διαλέγατε. Αυτά τα τρία, έτσι λίγο πολύ μπακαλιστικά τώρα που τα κάνω, ναι. Είναι 150 συντελεστή. 150 συντελεστή είναι. Δηλαδή ένα ευρώ έπαιρνε 150. Εντάξει. Εντάξει, πού να την κάνουμε αυτές τις κολομαντεψίες, είναι λίγο δύσκολο να κάνεις τη σωστή χημεία από αυτά. Τι θέλεις αυτό, πάρτο. Λίγο, ένα βαθμό λίγο. 21 ήταν. 20 βαθμούς το είχε ο άλλος. Πιστεύω οι πιγκουίνοι φεύγουν από εδώ μέσα με 20 βαθμούς. Δηλαδή έλεος. Έλεος ρε φίλε, 20 βαθμούς το είχε. Λοιπόν, και λέω και ξεκίνησα με το σχολιασμό μου για τον προπονητή του Άρη, τον πρώην προπονητή του Άρη, τον κύριο Παντελίδη. Λέγοντας ότι υπήρχαν αυτά τα σημάδια και κάποιες πληροφορίες που άλλοτε βέβαια είναι από πηγές ιαματικές και άλλοτε από σωστές, ότι ήταν με το ένα πόδι εκτός Άρη πριν το παιχνίδι, ήρθε και αυτό το παιχνίδι το οποίο τον αποτελείωσε. Μιλάμε για έναν Άρη στα 2/3 και περισσότερο του παιχνιδιού τραγικό, με παίκτες που να μην μπορούν να αλλάξουν δύο μπαλιές μεταξύ τους. Δεν ξέρω, εγώ θέλω να είμαι τίμιος στο... όσο μπορώ στο σχολιασμό μου. Δεν ξέρω αν θέλα να τον φάνε ή αν δεν θέλει. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να διαβάζω μυαλά. Αυτό θα φανεί από τα επόμενα παιχνίδια. Υπάρχει... Δεν ξέρω, ρε φίλε. Υπάρχει κάποιος σίγουρος από πίσω. Σίγουρα, όχι, όχι. Ότι δεν το γουστάραν. Λέει το. Τώρα βέβαια βγαίνουν αυτά μετά. Ότι είχε χάσει τα ποδητήρια και αυτά τα κλασικά. Με λοιπόν, τη Μόλτε δεν φάνηκε κάτι. Ναι, από, με τη Μόλτε δεν φάνηκε κάτι τέτοιο. Με τη Μόλτε η αλήθεια είναι αυτό. Δεν φάνηκε κάτι τέτοιο. Επαναλαμβάνω, τα παιχνίδια όμως του, τα ευρωπαϊκά είναι και λίγο διαφορετικά, γιατί παίζει και ο παίκτης και λίγο περισσότερο για να δείξει και ότι μπορεί να πάει και σε κάτι που δεν ας καλεί παραπάνω. Λοιπόν, λέω ότι εγώ μυαλά δεν μπορώ να διαβάσω, να έχω το μυαλό παραδείγματος χάρη του Ματίγια να το διαβάσω τον εγκέφαλό του ή να διαβάσω τον εγκέφαλο των άλλων παιχνών. Εγώ αυτά που βλέπω και αυτό που βλέπω είναι ότι στα 2/3 του παιχνιδιού χθες το 90% των παιχτών κοροϊδεύανε. Αυτή είναι η αλήθεια. Κοροϊδεύανε. Και δεν κοροϊδεύανε αν θέλανε να το κάνουν τον προπονητή, κοροϊδεύανε την ομάδα και τον κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κοροϊδεύανε. Βέβαια, για να το πιάσω λίγο τέτοιο, θα μου δώσει 2-3 λεπτά περισσότερο, ρωτάω σήμερα, έτσι. Λοιπόν, γιατί είναι δύσκολη καμπή τώρα. Επαναλαμβάνω ότι όπως δώσαμε και τα εύσημα πέρσι στον. Στον κύριο Διαμαντόπουλο για τις μεταγραφές και για το σχεδιασμό. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα πάρει μόνο 100% αυτό στα εύσημα. Σίγουρα μαζί με τον προπονητή τότε, τον κύριο Ερέρα και αυτόν τον άνθρωπο που πληρώνει, όλοι μαζί αυτοί κάνανε το σχεδιασμό και τις μεταγραφές που επί το πλήσον ήταν πετυχημένες, ιδιαίτερα και του Δεκεμβρίου. Έτσι. Να πούμε όμως ότι φαίνεται ότι ο φετινός σχεδιασμός είναι για τα μπάζα. Έτσι λέω εγώ, φαίνεται ότι ο φετινός σχεδιασμός, ο μεταγραφικός. Είναι για τα μπάζα. Έτσι λέω εγώ. Λοιπόν, και παίρνω αφορμή το νέο απόκτημα του Άρη. Ότι τον πήρες δηλαδή σε θέση που είσαι. Λέει, δεν το λέω εγώ. Ναι. Δηλαδή το διάβασα και με έπεσε. Και εγώ το ξέρω ότι παίζει στον ασβέστη. Το διάβασα και με έπεσε το αυτή. Κάτω. Λοιπόν, η Άρης είσαι εφημερίδα. Είμαι ο Ντανιέλ, όχι ο Ματέο. Τέλος πάντων, μην διαβάσω μετά και με τον κόσμο. Με το λέει, τι θέση παίζει, ρε φίλε. Και λέει, παίζω στον άξονα. Άσχετα αν στην Μπορντό, όχι στην Μπορντό δεν έπαιξε, δανεικό το δώσα στην Οσέρ, ήταν βασικός. Άσχετα αν έπαιζε εκεί στη γραμμή, η χθέση μου είναι άξονας, δεκάρι λέει. Ο μόνος ασβέστης που υπάρχει στον άξονα είναι το ημικύκλιο του κέντρου. Ναι, ναι, δηλαδή ρε φίλε, δηλαδή, για το Θεό, δηλαδή έναν ακόμη παίχτη σε συγκεκριμένη θέση, αλλά και στον ασβέστη να παίζει. Πόσους περισσότερους δηλαδή, πόσους περισσότερους όταν η ομάδα δηλαδή φωνάζει ότι. Έχει αδυναμίες σε 2-3 θέσεις βασικότατες. Πόσο πιο, τι σχεδιασμός ήταν αυτός ο φετινός. Για το Θεό. Και παίρνουμε τώρα τελευταία μέρα των μεταγραφών αμυντικό χαφ. Φωνάζουμε πρόσιωπη. Πρόσιωπη, πρόφυγη σιώπη. Φωνάζουμε ένα ακόμη αμυντικό χαφ. Δεν είμαστε ρε φίλε, δεν είμαι ο Μουρίνιο. Έτσι. Φωνάζει αυτό το πράγμα. Ένα ακόμη αμυντικό χαφ με τα χαρακτηριστικά του σιώπη. Λίγο ένα κεφάλι πιο ψηλό από το σιώπη. Πόσο καιρό τα λέμε εδώ, τα ακούσες. Έναν μαύρο, ένα κεφάλι πιο ψηλό. Να μπορεί να πηδάει και τις κεφάλιες στο κέντρο, δεν έχουμε ψηλό. Εγώ έγραψα, συγγνώμη, έκανα ναι. Σχόλιο σε ένα post που έκανε στο Facebook. Ότι? Και έγραψα ρε παιδί μου ότι ναι. Μετά τη φυγή Σιώπη δεν αποκτήθηκε
εισάξιο ποδοσφαιριστή, ούτε Γκαρσία, ούτε Σιώπη στον Άρη και ενδεχομένω να υπάρχει. Πέσαμε, φάγανε δική σου. Εντάξει, τώρα. Ναι, όχι, εντάξει. Όχι, λένε ότι δεν ήταν ότι θέλαμε να κάνουμε καζούρα ή να βάλουμε διαβάσματα και τα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ας μου πει κάποιο εμένα, τώρα φίλο του Άρη, ωραία, ότι ο Άρης αντικατέστησε επάξια. Ωραία. Τον Σιώπη, ο οποίος ήταν ο μισός Άρης πέρσι. Μα με το Σιώπη θέλαμε κι άλλο. Και το Ματέο Γκαρσία, ο οποίος ήταν το ένα άλλο. Μα και με το Σιώπη θέλαμε έναν ακόμη. Αυτό σου λέω. Άρα δύο τώρα. Αυτό, σου λέω. Αυτό ναι, σου λέω. Άντε να μου πεις, πιαστήκαμε εξαπίνης, έφυγε ο Σιώπης, δεν το περίμενα. Μα θέλαμε και χωρίς το Σιώπη έναν ακόμη. Όπως και στον ΠΑΟΚ ποτέ δεν αποκτήθηκε αριστερός ο πιστοφύλακας. Τώρα θα μου πεις πάει καλά ο Γιαννούλης. Έτσι τον κλείθηκε και στην Εθνική. Ναι, ναι, μπράβο το παλικάρι και να πάει καλύτερα. Μπράβο, ναι, αλλά ήταν ρίσκο. Δεν αποκτήθηκε ποτέ άλλος ένας φορ. Περίμενα στον ΠΑΟΚ βέβαια τουλάχιστον να περάσει στους ομίλους του Europa League για να πάρει τα 10 εκατομμύρια και να πάρει τις μεταγραφές. Θα τα πούμε όμως μετά για ωραία, το ΠΑΟΚ. Λέω, εσύ έτσι, για τον Γιαννούλη μπορείς να πεις όμως ότι το επίπεδο σου ήταν ήθελες να πεις στο Champions League. Δεν ξέρω αν ο Γιαννούλης ήταν κατάλληλος ή κάτι τέτοιο. Αυτό θα το κρίνετε εσείς. Βιερίνια. Θα το πάλευες μέχρι να επαστρέψει. Τώρα λέμε, ο Βιερίνια τραυματίζεται. Τέλος πάντων αυτά θα τα κρίνεις εσύ. Και λέω ότι ο φετινός σχεδιασμός, συγγνώμη στα δικά μου. Παίζει και ο Κρέσπο εκεί να ξέρει. Ποιος παίζει? Ο Κρέσπο έχει κάνει 80 μάτσε. Α, αριστερά. Ναι, δεν τον έβαλε όμως. Λοιπόν. Λέω ότι φαίνεται ότι ο φετινός σχεδιασμός, δεν το λέω εγώ, το λέει σήμερα τελευταία μέρα των μεταγραφών, έτσι. Σήμερα τελευταία μέρα των μεταγραφών. Απέκτησε ο Άρης αμυντικό χαφ, έπρεπε να τελευταία μέρα των μεταγραφών να φώναζε το πράγμα. Έπρεπε να χάσουμε, να μην κερδίσουμε τον Όφη και να χάσουμε από τον Βόλο για να καταλάβουμε ότι θέλουμε εκεί πέρα. Και ο Σάσα, ο οποίος αποκτήθηκε, δεν φαίνεται να είναι εξάρι. Είναι καλός παίκτης, τρέχει όντως, οργώνει, κάνει ένα και κόβει κιόλας, αλλά δεν είναι εξάρι για μένα. Είναι, κύριε Νίκο, δεν είναι. Λοιπόν, έκανε χθες και αυτό που έκανε, συγγνώμη, δεν το κάνουν αυτό που έκανε χθες και κέρδισε το πέναλτι ο Βόλος, δεν το κάνουν ούτε όταν παίζαμε εμείς σαλάνες. Αυτό που έκανε, να πέσει με τα χέρια, για το Θεό. Τέλος πάντων, εγώ βλέπω λάθη γίνονται. Οι δύο κίτρινοι του Βορρά και του Νότου ναι, δεν έχουν πλέον προπονητή. Ναι, γιατί δεν έχει τον Κωστένογλου, έχει μια χαρά προπονητή. Ποιο Κωστένογλου, μια χαρά για την Ιταλό, Ιταλό κοιτάει τώρα. Λέει, Ιταλό, αν πάρει, ας πάρει Ιταλό, το. Και να δούμε ο Χαριστέας, γιατί ο Χαριστέας ανέλαβε. Ξένος θα έρθει στον να δούμε ποιο θα φέρει. Κύριε μέχρι, Παπαδόπουλε, ναι, ξένος δεν θα έρθει. Έχει τρεις-τέσσερις περιπτώσεις, λέει. Ωραία. Λέω όμως. Ξένος, τι απαντάει, Έλληνα. Δεν παίρνετε τον Άγγελο. Όχι, δεν χρειάζεται. Ο Άγγελος, άμα θέλουμε να πέσουμε, να μην πέσουμε και είμαστε σε τέτοιο. Μπορεί να είναι μια επιλογή. Πάρτε τον εσύ τώρα. Όταν θα φύγει, φύγει αυτό ο Κουλουτζής από την Πορτογαλία, θα πάρετε τον Άγγελο. Κουλουτζής από την Πορτογαλία. Ναι, έτσι. Ακούγομαι. Πρώτος είναι. Πρώτος είναι. Στην βαθμολογία. Ωραία, συγχαρητήρια. Πρώτος είναι. Τι ακούγεται. Και ο Βόλος πρώτος είναι. Όχι, δεν είναι πρώτος, ο Βόλος είναι πρώτος. Ο Βόλος είναι πρώτος. Πώς είσαι εσύ? Πώς είναι? Ο Βόλος 6 και εμείς. 3-1, δεν έχει καλύτερο συντελεστή. 6 έχει ο Βόλος, σου λέω 6 ξανά. Καλύτερο συντελεστή. Άμα πάω τώρα, έχει το Βόλο 6, πρώτο. 6 και ο Ολυμπιακός. Μπράβο, 6-6, να μην πω το άλλο. Τι πάει παρακάτω. Πάντω σε πρωτοτυπία, αυτό ο Σάββας ο Παντελίδης. Ναι, ας τον Παντελίδη. Όχι παρέλαση δεν έβγαλε. Ναι. Ούτε αγιασμό στα δημοτικά, στα σχολεία δεν πρόλαβε να βγάλει. Αυτό ρε παιδιά δεν έχει ξαναγίνει. Ούτε αγιασμό ο Παντελίδης δεν έβγαλε. Σιγά το αυτή μου. Ούτε αγιασμό. Χαμήλωσε να μην τον ακούω από το αριστερό αυτή. Τι γίνεται. Χαμήλωσε να μην τον ακούω. Η κυπελούχη Αυγούστου. Ό,τι το λέγαμε παραπέντε μας το λέει και πέντε. Ό,τι το λέγαμε παραπέντε μας το λέει και πέντε. Θα τα ακούς τώρα. Να τελειώσω. Ό,τι θες ακούς να τελειώσω το σχολιασμό μου. Ό,τι θες να πεις. Εμείς και κυπελούχοι γίναμε και πρωταθλητές και αίτητοι και ταυλούχοι. Γιατί το κύπελο είμαστε εκτός κυπέλου. Είμαστε και κυπελούχοι Μαΐου. Είμαστε εκτός κυπέλου. Και πρωταθλητές. Είμαστε εκτός κυπέλου. Όχι, πέρσι ήσασταν εκτός κυπέλου. Τώρα δεν είμαστε όμως ακόμα. Όταν μπούμε τον Ιανουάριο. 3-0 στο 52 με εργοστέλη. Τι να κάνω. Εμένα τα πέναλτι στην Τούμπα δεν μου τα δώσανε. Έμεινε πανηγυρισμού στην Τούμπα για τα εκεί που πήρες. Έβαλες ένα γκολ offside εκεί στον Εργοτέλη. Εγώ τα γκολ μου δεν μετράνε. Τι έκανα. Offside από το Βέρμπουμ, ναι, όντως. Εντάξει, όντως, πάλι καλά. Μίστε το λοιπόν, αλλά δύο πέναλτι στο 12 με τον Παναθηναϊκό δεν έχω πάρει ποτέ στην ιστορία. Μπράβο, είναι ευγνώμενο. Είναι ευγνώμενο ο Άρης. Φάνηκε από την πρώτη αγωνιστική. Γιατί με αφήνει, ρε. Συγγνώμη. Λοιπόν, λέω ότι ο φετινός σχεδιασμός φαίνεται ότι ήταν. Για το ανάθεμα. Έφυγε ο κύριος Διαμαντόπουλος. Δεν ξέρω αν αυτό κλώνησε και τον Παντελίδη ή το οτιδήποτε. Επαναλαμβάνω μυαλά, δεν μπορώ να διαβάζω ανθρώπων. Συγγνώμη, Σιδηρακόπτο. Εμένα μου έδειξε ο Παντελίδης ότι έψαχνε αφορμή να φύγει. Ναι. Δηλαδή ας κέρδιζε και ας έφευγε. Τι θα πει έτσι. Ίσα-ίσα. Δηλώσει όταν το είπε. Ίσα-ίσα. Ναι. Κερδίζω, ξέρω εγώ, κάνω δύο νίκες και λέω παιδιά, δεν μπορώ πλέον εδώ πέρα. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
Πρέπει να φεύγει με ήττα. Η αλήθεια είναι ότι δεν το κατάλαβα αυτό. Αγωνιστικά, ναι. Με το Σάββατο τον Παντελίδη είχε καμπανεβάσματα στην απόδοση. Ναι, δηλαδή ένα μάτς. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω πέρσι το μάτς με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ ήταν. Ούτε μπορώ να ξεχάσω το μάτς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ας έβαλες γκολ. Πρόσεξε λίγο. Τα λέμε όλα. Μπορεί να είναι το goal offside μισό μέτρο, ξέρω εγώ, 20 μισό μέτρο πόντους. Δεν είναι. 20 πόντους. Είναι offside όπως αν υπήρχε βάλα τα κύρους. Offside είναι offside. Αλλά έκανες από τα καλύτερά σου match στο περσινό πρωτάθλημα στην Τούμπα. Με τον ΠΑΟΚ είναι το καλύτερο εκτός έδρας του Άρη και με την ΑΕΚ είναι το καλύτερο εντός. Το είπες πολύ καλά. Αυτό έτσι. Είναι η αλήθεια. Αλλά είχε και κάτι μάτς. Έτρεξε και πολύ περισσότερο από τον ΠΑΟΚ η ομάδα. Έτσι. Μάτς, με κάτι Γιάννενα. Με την ΑΕΚ. Με κάτι Λεβαδιές. Όχι, με την ΑΕΚ ήταν ο Ερέρα, δεν θυμάμαι. ΑΕΚ ο Ερέρα. Στο δεύτερο γύρο λέμε την ΑΕΚ. Όχι, στον πρώτο λόγο. Για τα άσχημα λες τώρα. Έκανες και κάτι μάτς. Εντάξει, δεν μπορεί. Στη Μόλτε μέσα. Εκεί. Ναι. Έτσι. Που πραγματικά δεν βλεπόσουν. Δεν βλέπω με τον Όφη τώρα στην πρώτη αγωνιστική. Όχι, δεν ήταν κακό με τον Όφη, στο δεύτερο ήταν καλό. Στο πρώτο δεν ήταν καλό. Στο δεύτερο ήταν καλό ο Άρης. Δηλαδή είχε αγωνιστικά σκαμπανεβάσματα. Πιστεύω και θεωρώ ότι αν θες να πάρεις. Ναι. Το να μου πεις τι σου κόφτε, εντάξει, συζήτηση κάνουμε. Συζήτηση κάνουμε. Και εγώ θα πω για τον ΠΑΟΚ τι θα πει αυτό. Αν θες να πάρεις τίτλο μετά που είναι ναι. Η 50η χρονιά. Τι θα παίρνει δηλαδή, ξένο ή Έλληνα θα παίρνει. Ξένο ή Έλληνα θα παίρνει. Η 50η χρονιά σου φέτο που θα είσαι πολύ τίτλο. Αν δεν πάρω είναι 50. Είναι 50 και 123 θα γίνει σύνολο το τάδημα για κύπελο. Ναι, ωραία. Θα πρέπει να έχεις ένα προπονητή, ο οποίος θα έχει, νομίζω, την ομάδα στη σταθερή απόδοση, να αποκτήσει νοοτροπία νικητή, να μην κάνει σκαμπανεβάσματα αγωνιστικά. Δεν γίνεται ομάδα να μην κάνει σκαμπανεβάσματα, να είναι όλο. Σκαμπανεβάσματα. Δεν γίνεται. Κοιλιά δεν θα κάνει η ομάδα. Θα κάνει κάποια στιγμή. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Θέλω να σου πω, ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, πέρσι. Έτσι. Γιατί, με τον Κλεφτοκοτά, με τον Ρουμάνο. Ο Κλεφτοκοτάς, ο κύριος Λουτσέσκο, Κλεφτοκοτά. Φίλε, είπαμε, σεβόμαστε, εκτιμούμε, χειροκροτούμε ότι κατάφερε και έκανε, αλλά δεν μπορούμε να το αναιρέσουμε και να το αμφισβητήσει κανείς ότι μας άφησε στα κρύα του Λουτούρ για τα φράγκα. Αμάξι, πήρε καινούργιο εκείνο που το κάψανε. Δεν ξέρω, ρώτα αυτούς που του κάνανε τη ζημία. Ναι, σωστά, σωστά. Ξέρω εγώ. Άμα του το κάψανε. Εγώ δεν γνωρίζω γιατί μιλάς. Σωστά. Τα λεφτά τα βρήκατε εσείς στις πράξεις. Όχι, όχι, ακόμη. Κρίμα, άμα τα βρείτε να πάρουμε και ένα Μάξι Λουτσέσκου. Λοιπόν, τελείωσε. Να συνεχίσω. Λέω, δεν ολοκλήρωσα τέτοιο. Λέω ότι ο σχεδιασμός φαίνεται ότι δεν. Για να μιλάμε έτσι και λίγο σωστά. Δεν ήταν. Ναι, μετά τις 9, λίγο να μιλήσει και ο Τάσος. Θα τελειώνω εγώ σε 2 λεπτά. Ότι δεν ήταν σωστός και αυτό φαίνεται από τις κινήσεις που γίνονται τελευταία στιγμή. Όταν υπάρχει προγραμματισμός, δεν γίνεται κίνηση τελευταία στιγμή. Ή άμα γίνει, είναι το κάτι παραπάνω. Το κερασάκι στην τούρτα που λέμε. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει βασικές ελλείψεις. Και ελλείψεις οι οποίες φωνάζουν και φωνάζουν από το καλοκαίρι, έτσι. Λοιπόν, πήρε έναν αμυντικό χαφ, έναν 21 χρονών δανεικό από την Νάντ. Για τα αριστερά δεν ξέρω τι γίνεται, προφανώς δεν προλαβαίνει μέχρι σήμερα το βράδυ. Θα κοιτάξει να βρει κάποιον ελεύθερο, είναι μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου, μέχρι τις 15. Φαίνεται ότι υπάρχει δυσλειτουργία αυτή τη στιγμή. Και όχι μόνο αυτή τη στιγμή, γενικότερα υπήρχε δυσλειτουργία στο ποδοσφαιρικό τμήμα και αυτό δεν γίνεται να μην επηρεάσει την ομάδα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, και για τους παίκτες να πούμε κάτι. Το αν, αυτό που είπα στην αρχή, το αν θέλουν για οποιοδήποτε λόγο έχουν ένα πρόβλημα, δεν λέω τώρα για αυτή την περίπτωση, για οποιαδήποτε περίπτωση, γιατί και προηγούμενες χρονιές τα ίδια σχόλια κάναμε. Έχεις πρόβλημα με τον προπονητή. Το τίμιο τι θα ήταν. Να παίξεις, να κερδίσεις, λέω εγώ, έτσι. Κερδίζεις και μετά πας στον πρόεδρο και λες: Πρόεδρε, εκπροσωπώ, ξέρω εγώ, κάποιους ποδοσφαιριστές, τους περισσότερους. Δεν μπορούμε με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν γίνεται. Αλλά πασχίζεις μες στο γήπεδο. Δεν κοροϊδεύεις. Δεν ήταν εικόνα αυτή. Δεν ήταν εικόνα αυτή η ομάδος τώρα, με το Βόλο. Δεν ήταν εικόνα ομάδος αυτό. Αυτό το πράγμα, αυτό το συνοθήλευμα. Να μην μπορούν να κάνουν παλιά στα 2 μέτρα. Καλά που μπήκε ο Μπρούνο Γκάμα να πούμε άνθρωπος και κάναμε 2 φάσεις. Δεν ήταν εμφάνιση τώρα αυτό το πράγμα. Και αυτό θα φανεί και κλείνω το. Ήθελα κι άλλο να πω, τα ξέχασα τέλος πάντων και με τους ακροατές πίσω αυτά τα πούμε. Και αυτό θα φανεί, όπως σου είπα και προηγουμένως, από το επόμενο παιχνίδι. Αν δούμε μία απόδοση 180 μοίρες διαφορετική, αυτό σημαίνει για μένα, για τη δική μου λογική, ότι υπήρχε πρόβλημα με τον προπονητή. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Δεν παίζαμε με τη Μάντσεστερ, με το Βόλο παίζαμε που οι μισοί παίκτες του είναι παίκτες που ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Για το Θεό! Έχει και πολλά παουξάκια. Για το Θεό, καλά σε τα παουξάκια, καλά κάνει. Ναι, καλά κάνει. Με πάθος. Βρε, καλά κάνουν τώρα, τι πάθος τώρα. 3 γκολ θα βάλω στο Χαριλάου αυτό. Τι πάθος και μάθος τώρα. Καλός ήταν ο Βόλος.
Ε, στο πρώτο, πρώτο 15 λεπτό ήταν πολύ καλό. Πρώτο 15 λεπτό. Μία μάλλον από το. Εγώ και με τον Τικινί που πήγε το Κάρι και εκεί. Μάλλον από το 15 ως το 20 ήταν καλό. Μετά και αυτή δεν είπε. Δηλαδή το μάτσα δεν κάνει το πέναλτι ο Σάσα. 0-0 θα λήξει. Και αν λήξει να κερδίσει κάποιο, μπορεί με κάποιο έτσι όπω είπε στο δοκάρι του Άρη που πάλι δοκάρι. Εμεί τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Μπρος στο Άρη παλικάρια, σουτάρετε και σπάσετε. Δεν μα αδίκησε καμιά φάση. Όχι, δεν μα αδίκησε. Δεν μας... Όχι, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Και πέραν να μην συζητήσει, δεν υπήρχε. Περίπτωση. Δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτό το παιχνίδι. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτό το παιχνίδι. Ήταν απαράδεκτη όλη η ομάδα από τον προπονητή μέχρι τον τελευταίο παίκτη. Για να μην του βγάλω κανέναν-δύο. Λοιπόν, και να κοιτάξουν να σοβαρευτούν γιατί έρχονται και δύσκολα μάτ. Έρχονται δύσκολα. Το 4-2-3-1 έπαιξε χθε. Τι να κάνει, το γύρισε. Από την άλλη. Έχεις Παναθηναϊκό και πάω μετά. Έρχονται δύο δύσκολα παιχνίδια. Θα μου πεις, από ό,τι φαίνεται, κανένα δεν είναι εύκολο παιχνίδι έτσι κι αλλιώς. Δύο δύσκολα παιχνίδια. Αρχίζει γενομένης με τον Παναθηναϊκό που δεν είναι ένα αποτέλεσμα υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλο. Χαριλάω, παίζουμε. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Και λογικά, για να κλείσουμε και με τον προπονητή, από ό,τι λένε τα. Ο Παναθηναϊκός για να ναι. Έχει ένα βαθμό μόνο. Έτσι. Και αυτό ένα βαθμό. Έχει, τον έκανε πλάκα. Ένα-τρία, τον έκανε πλάκα ο Όφη. Πραγματικά αυτό ο Όφη, τέλος πάντων. Αν περίμενε να κερδίσει, πήγε ο Θουβού εκεί. Ναι, το είδα, το είδα. Όταν το είδα, σκέφτηκα πραγματικά αυτό. Αλλά λέω. Εντάξει, λέω όχι, δεν το, να πω την αλήθεια, δεν το πίστευα. Όφη. Και λέω ότι πρέπει να έρθει πραγματικά κι εγώ πιστεύω ξένος ή ξένος. Αν μπορεί κιόλας να ξέρει όμως και την ελληνική πραγματικότητα. Υπάρχουν δύο-τρεις οι οποίοι είναι πρόσφατα απολυθείς από Ελλάδα. Ένας μου έρχεται πολύ χαρακτηριστικά να σου πω το τέτοιο. Σένα θα σου έρχει και καλές θύμησες άμα από το όνομά του. Ο Χιμένεθ. Το θεωρώ πολύ καλό προπονητή. Ναι. Χιμένεθ. Ναι. Το ότι έχασε τώρα τους τελικούς, εντάξει, climb mine, on the line. Ο Χιμένεθ φταίει, ναι. Εντάξει, το μάνταλο. Έχει το μάνταλο και με το τύπο και το μπακάκι και το μακάκι. Φλάσιο, εντάξει. Μάνταλος, δεν το ξέρω αυτό. Λέω ότι το υλικό τσάικ είναι φτωχό, έτσι λέω εγώ. Και στα τρία ο Χιμένεθ ήταν. Νομίζω ήταν ο Χιμένεθ. Καλά, έχει γράψει αρνητικό ρεκόρ. Να έρθει ο Χιμένεθ να πάρει το φετινό να ρεφάρει. Όχι, ας έρθει ο Χιμένεθ, ναι. Κανένα πρόβλημα και να πάει πάω κάρις τελικός. Ναι. Εντάξει, δεν μπορεί. Καλή παράδοση ο Χιμένεθ. Ναι. Λοιπόν, εγώ λέω, εγώ πρότεινα, Λέω ότι, λέω ότι πρέπει να έρθει ξένος. Αν μπορεί να έχει. Να... Δεν θα έρθει ο Χιμένεφ, είπα ένα όνομα. Λέω να συνδυάζει, υπάρχουν κι άλλοι, δεν είναι μόνο αυτός. Να συνδυάζει και να ξέρει την ελληνική πραγματικότητα. Γιατί αν έρθει κάποιος ο οποίος δεν την ξέρει. Ο Τσιόλης, πού είναι ο Τσιόλης? Ο Τσιόλης είναι ξένος. Ταριανάκι, αυτό το Τσιόλης. Σε βλέπω τον Τσιόλη, το θυμάσαι. Πείραξε ο Τσιόλης. Πώς το θυμάμαι. Σάκι Τσιόλη, Σάκι Τσιόλη. Πώς το θυμάμαι, ρε φίλε. Πώς λίγο σε πείραξε προφανώς, λέει το όνομά του λίγο. Το θυμάσαι. Μια χαρά προπονητάρα ήταν. Μια χαρά προπονητή ήταν, δεν ξέρω, κάπου χάθηκε κι αυτό στο. Γιατί χάθηκε. Πού να ξέρω, τι είμαι, μάνατζερ του Τσιόλη. Ξέχασε την προπονητική. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Ήταν μια αναλαμπή κι αυτό, έτσι, μια διετία, μια αναλαμπή. Στον Άρη δεν έκανε όνομα. Ο Τσιόλη στον Άρη έκανε 5 αγωνιστικές τότε τελευταίες που κάναμε 5-5, αλλά δεν βγήκαμε Ευρώπη γιατί βγήκε ο μεγάλος Αχιλλέας Μπέος. Αυτό το διαμάντι του ελληνικού αθλητισμού που βραβεύτηκε για την προσφορά του στο ελληνικό πρωτάθλημα από την ΕΠΟ του Γραμμένου. Αυτό το διαμάντι βραβεύτηκε από την ΕΠΟ του Γραμμένου. Είναι Αργιανός ο Γραμμένος τελικά. Δεν ξέρω τι είναι. Τι είναι ποιος είσαι. Πού να ξέρουμε. Α, δεν ξέρεις. Ας πάρτε τον ένα τηλέφωνο να βγει να μας πει τι ομάδα είναι. Δεν ξέρεις. Να μας πει. Να μας πει τι ομάδα είναι. Για ρώτα το δημοσιογράφο έξω που αν έφαγε τη μακαρονάδα να πούμε αν είναι, είναι Αργιανάκι ο κ. Γραμμένος. Εδώ, αφού μας πάει η διαιτησία τέτοιο. Μας πάει, δεν προλαβαίνουμε να... Για να δούμε τον Παπαδόπουλο και να κάνουμε το διάλειμμα. Ναι, θα πεις και εσύ. Όχι, μετά θα πω εγώ. 9 είναι η ώρα. Ναι, εντάξει. Κάνουμε το break. Μετά το break, λέω. Ναι, μετά το break έτσι. Θα σχολιάσουμε λίγο για. Το όφη το λέω. Ναι. Για το μάτς του Πάρη είναι ο γραμμένο. Α, σε καλύτερα να σε αλλάξει ομάδα. Δεν θέλουμε, ρε φίλε. Δεν φτάνουμε. Τόσο εύνοια δεν τη θέλουμε. Φτάνει. Φτάνει, αλλά χορτάσαμε εύνοια από το γραμμένο. Δεν θέλουμε. Με τον Παναθηναϊκό δεν μιλούσε στο 12-2 πέναλτι. Το έναν είπαμε. 10 πέναλτι πήρε πέρσι. Και άλλα 5 δεν μου δώσανε. 15, και άλλα 5 δεν μου δώσανε. Σου δώσε ένα με τον Πανιόνιο. Πρέπει να κρατάω, ρε, εσύ καλά μου είπε πέρσι. Πρέπει να κρατάω αρχείο. Από την τηλεοπτική αρχείο. Εκεί κρατούσα. Αρχείο κρατούσα. Μείον 3 βαθμούς εκεί. Και άλλα 3. Συγγνώμη. 12 πρωταθλήματα έπρεπε να έχει πάρει. Συγγνώμη. Εγώ πρωτάθλημα. Δεν έχω αυτή τη στιγμή μείον 2 από τη διαιτησία. Πότε? Με τον Όφη. Τι πότε? Δεν είναι πέναλτι με τον Όφη. Με τον αυτόνα. Με τον Όφη 91 δεν είναι πέναλτι. Είναι. Γιατί... τώρα θα μου πεις μπορεί να το χάναμε εμείς. Αυτό χάνουμε... λέει, ρε, φίλε. Ναι, αλλά εντάξει, δεν είναι η λογική αυτή. Εντάξει, και στα δύο ένα βάζεις. Ναι, αλλά γιατί δεν λες ότι και ο Ολυμπιακός έπρεπε να έχει μείον 2.
Αυτό θα το πεις εσύ, μάλλον με τον Γιατί ο Ολυμπιακός με την πρώτη αγωνιστική με την Τρίπολη παίρνει ένα πέναλτι το οποίο δεν είναι στο 5 και το βάζει μπροστά στο σκορ. Δεν είναι πέναλτι. Χτυπάει δεν μπάλα, δεν χτυπάει μπάλα, μπάλα στο πλευρό. Είδα ότι ήταν πέναλτι της Τρίπολης. Είναι ο ορισμός, είναι ξεκάθαρος. Λέει η μπάλα όταν χτυπήσει πρώτα στο σώμα του αμυντικού και μετά στο χέρι δεν υπάρχει παράβαση. Και όχι μόνο αυτό το βάζει με το VAR στο 5 μπροστά στο σκορ. Στο 82 δεν είναι και ένα ολοκάθαρο πέναλτι. Τέτοιο πέναλτι πήρε η Λίβερπουλ και πήρε το Champions League. Δεν έχει σημασία, ρε φίλε. Μιλάμε τώρα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Τέτοιο πέναλτι πήρε. Μείον 2 είναι και ο Ολυμπιακός, δεν το λέμε. Να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ, παρακαλούμε και. Έχω την ενημέρωση τα τελευταία χρόνια. Ναι. Ο αγώνας που πάω κατά των δανεικών του Ολυμπιακού, πώς πάει. Κατά των δανεικών που μοίραζε ο Ολυμπιακός, πώς πάει. Γιατί είχατε κάνει αγώνα τότε. Ναι. Και πολύ κόντρα, ναι. Δηλαδή. Ποιο είναι για τον Άρη. Όχι, για τον. Για τι άλλε ομάδε. Πολλοί παίκτε πήγαν στον Άρη του Ολυμπιακού. Ναι. Τι να κάνουμε, φίλε, έχουμε πληθώρα ποδοσφαιριστών. Ναι. Και κάπου πρέπει να εδώ πάρει. Βγαίνει ο μεγάλο Κούγια. Δηλαδή να σου πω τώρα κάτι. Τον Ουάρτα, πού να τον πάρω. Πού να τον πει, τον περιγράφει τον Ουάρτα. Σε 6 δανεικού στο Βόλο, πού να του πάρει. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Δεν πρέπει να ψηθούν αυτοί οι παίκτε. Του πάρκαρε. Ωραία. Άμα του έψινε, α του ψήσει τώρα και ο Πάουκ. Α του βάλει ένα φούρνο μικροκυμάτων. Α ψηθούν και στον Πάουκ τώρα. Δεν πειράζει, παιδιά. Α το αν έχουν πάρει τα χρώματα, τα ερυθρόλευκα χρώματα που φορούσαν πολλοί ποδοσφαιριστές γίνανε κίτρινα. Τι να κάνουμε, κύριε Παπαδόπουλε. Μπήκε κασέτα Καρυπίδη. Σου απέτυχε για τον Καρυπίδη. Όχι, δεν από τον Καρυπίδη. Ο άνθρωπο δεν πειράζει ο Καρυπίδη. Την κλείτωση σήμερα. Ο Καρυπίδη κάνει τη δουλειά του άνθρωπο. Και καλά την κάνει. Είναι Ολυμπιακό και καλά την κάνει. Επιχειρηματικά τον κοιτάει τον Άρη. Να τον βγάλουμε. Σιγά με βγει. Και τι να μην βγει. Τι είναι αυτό εκεί. Από το μαγαζί. Το άσπρο βλέπω. Ποιο άσπρο. Αυτό. Εδώ. Ναι, για άνοιξε. Ναι. Ωραίο μάξι. Ναι. Ωραία μάξι. Έλα, πάμε κάνουμε το διάλειμμα, να επανέλθουμε και να κάνουμε και το σχολιασμό για τον Πάκο. Να δώσουμε και γραμμές στο 23, 10, 2, 87 και 3 οχταράκια. Αλλά ρε Παπαδόπουλε, μην μας μιλάς για Ολυμπιακό τώρα. Μην μας μιλάς, ρε Νίκο Παπαδόπουλε, για Ολυμπιακό. Δεν με σήκησε καθόλου. Μια ανταπάντηση. Είπαμε. Πάρα πολλοί ερυθρόλευκοι πρώην ποδοσφαιριστές που υπηρέτησαν το λιμάνι και το Φαταούλ έχουν παίξει πλέον στον Άρη. Μέχρι και το Ράντο, προπονητή του Ματωμοφυλάκου πήρατε. Παίζει, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Πώς να το κρύψουμε ένα άλλωστε. Μην μιλάτε για Ολυμπιακό, είναι. Γιατί υπάρχουν και δηλώσεις και του Προέδρου σας. Να το είπες, δεν το πεις όμως. Άντε, μπράβο, δεν το είπα. Πάμε στο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4 στον FM. Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγας Ιατρόπουλου, Ζάχος Ντρούλιν Γρηγοριάδης. Χρήστος Κιώσης, συντροφιά Παραίτσα με Ράδιο Μαρμίτα, θα πάμε μέχρι και τις 10, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Λοιπόν, θα σχολιάσουμε έτσι 2-3 λεπτάκια λίγο το μάτς του ΠΑΟΚ και θα πάρουμε και τις γραμμούλες. 23, 10, 2, 87 και 3 οχταράκια. Μπορείτε να καλείτε από τώρα και στο εξής. 6, 9, 45, 2, 87 και 3 οχτάρια από κινητό με χαμηλή χρέωση. FM και ένα σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54526 για τους ντροπαλούδες, για όσους κρυφακούτε. Τα του Άρη τα είπε ο Ζάχος εδώ κανένα μισάωρο. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ μπορεί να κέρδισε για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική μέσα στην Τούμπα με το ίδιο σκορ και τον Πανετολικό όπως και τον Πανιόνιο. Δεν έχει πείσει όμως έως τώρα. Πραγματικά μπορεί να επήλθε το ζητούμενο στο χθεσινό παιχνίδι που ήταν η νίκη και το τρίποντο. Από την άλλη πλευρά όμως οι χτυπητές αδυναμίες της ομάδας οι οποίες είναι εμφανέστατες, δεν μπορεί να μην επισημανθούν. Υπάρχει πραγματικά έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης μέσα στο παιχνίδι από όλο τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει το πρόβλημα το πόσο εύκολα ο ΠΑΟΚ δέχεται γκολ. Έχει δεχτεί 10 γκολ σε 6 μάτς σε Ευρώπη και ελληνικό πρωτάθλημα τη στιγμή που πέρσι δεν δεχόταν γκολ ούτε με αίτηση πραγματικά. Υπάρχει αδυναμία στο να βρει λύσεις απέναντι σε πολύ καλά οργανωμένες ομάδες που κλείνονται πίσω στα καρέ για να μην δεχτεί γκολ. Αυτό πρέπει να το επισημάνουμε και να το λάβει πολύ καλά υπόψη ο κύριος Φερέιρα, ο οποίος θα αντιμετωπίσει στα περισσότερα παιχνίδια της φετινής σεζόν, της φετινής περίοδου, τέτοιες ομάδες, στυλ Πανιωνίου. Όπως υπάρχει αδυναμία από ό,τι φαίνεται και στα στημένα που κερδίζει ο ΠΑΟΚ, είτε κόρνερ είτε φάουλ κτλ. 18 κόρνερ είχε κερδίσει την άλλη φορά, δεν μπόρεσε να βάλει ένα γκολ. Για να δω λίγο πόσα κέρδισε αυτή τη φορά. Νομίζω ότι πρέπει να ήταν 9 τα κόρνερ. Ούτε αποστημένο εχθές μπόρεσε να βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι εντάξει υπάρχει το πρόβλημα το συγκεκριμένο, γιατί αυτή η ομάδα, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές
είναι από την προηγούμενη προπονητική τακτική που εφήρμαζε ο Λουτσέσκου, με ένα άλλο σύστημα, με ένα πολύ διαφορετικό σύστημα, και για να περάσεις μέσα στο πετσί αυτής της ομάδος το 4-4-2 που παίζει ο Πορτογάλος, σίγουρα θέλει πίστοση χρόνου. Αρκεί να μην κοστίσει και στοιχήσει κιόλα, έτσι. Έως τώρα δεν ξέρω αν είναι αυτό που φταίει, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν είναι στην Ευρώπη. Έχασε 10 εκατομμύρια, έχασε τους βαθμούς που χρειάζεται, έχασε πάρα πολλά από θέμα πρεστής, από θέμα ψυχολογίας κτλ. Ευτυχώς δεν τους τύχησε αυτή η αγωνιστική κάμψη στο πρωτάθλημα. Έκανε το 2-2. Νομίζω ότι η συγκυρία αυτή των 15 ημερών που έρχεται λόγω εν ώψη Εθνικής Ελλάδος από τους αγώνες που έχει να δώσει είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή για να ηρεμήσει λίγο και ο προπονητής και οι ποδοσφαιριστές, να μελετήσει ο Πορτογάλος το τι φταίει. Και μεσοαμυντικά η ομάδα υπολειτουργεί πραγματικά, δέχεται πάρα πολύ εύκολα γκολ. Μία τελική έκανε, παιδιά, ο Πανιώνιος προς την Εστία, και μία τελική σε όλο το μάτς και έβαλε ένα γκολ. Αυτό είναι πρόβλημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Όπως πρόβλημα είναι ότι και το 4-4-2 που έχει επιλέξει να παίξει ο Πορτογάλος είναι δύσκολο να το περάσει μέσα στο πετσί των περισσότερων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι είναι ο κορμός των τελευταίων 2 ετών τουλάχιστον στον ΠΑΟΚ. Να δούμε τι θα δούμε. Πρέπει να επισημανθούν οι αδυναμίες αυτές τις 15 ημέρες. Πρέπει να βελτιωθούν καταστάσεις, ιδίως μεσοαμυντικά, γιατί πραγματικά γίνεται ένα πανηγύρι εκεί μέσα στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Πραγματικά βλέπουμε μία φουρτούνα μόλις η μπάλα πάει εκεί πέρα μέσα. Ενώ πέρσι δεν το βλέπαμε. Βλέπαμε μία ηρεμία, βλέπαμε ένα διαφορετικό Κρέσπο, ένα διαφορετικό Βαρέλα. Μία πολύ καλή αμυντική λειτουργία και μαρτυρία από το ότι ο ΠΑΟΚ είχε την καλύτερη άμυνα και δέχτηκε μόλις 13-14 τέρματα. Τι άλλο δηλαδή για να το αποδείξει. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουν κάποιες ανακατατάξεις στην φιλοσοφία του προπονητή, και όχι μόνο, πρέπει και οι ποδοσφαιριστές να καταλάβουν ότι επειδή πλέον ο ΠΑΟΚ είναι εκτός στόχων της Ευρώπης, ο ένας στόχος έφυγε πολύ νωρίς, πρέπει να κάνουν τα δύνατα δυνατά για να επιτευχθεί ο περσινός άθλος, αν όχι το double, τουλάχιστον η κατάκτηση του πρωταθλήματος ή η κατάκτηση του κυπέλου, που εμείς απαιτούμε σαν φίλοι του ΠΑΟΚ και όλοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, πιστεύω, να ξαναέρθει το double και το πρωτάθλημα και το κύπελο. Δεν μας ενδιαφέρει αν ο Ολυμπιακός πήρε 38 εκατομμύρια ευρώ, δεν μας ενδιαφέρει που παίζει ο Ολυμπιακός, δεν μας ενδιαφέρει αν η Νέα Δημοκρατία είναι φύλλα προσκύμενη προς τον Ευάγγελο Μαρινάκη, δεν μας ενδιαφέρουν τα VAR που κάνουν δώρο πέναλτι και βαθμού στον Ολυμπιακό. Αυτό που πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ είναι να κερδίζει κάθε αγωνιστική, αλλά με αυτή την αγωνιστική εικόνα που δείχνει, νομίζω τα τελευταία μάτς, τα 2 με Σλόβαν και τα 2 στο πρωτάθλημα, δεν μπορείς να πας και πάρα πολύ μακριά. Έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε να πάρουμε λίγο τις γραμμές, να μην περιμένουν οι φίλοι, και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. 23 10 287 και 3 οχτάρια, εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Γεια σου, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα. Τάσος Παντελούς, είχα δύο κομμάτια παστίτσιου. Άμα στέγεις ακόμα, το ταψί θα τρώγα. Φίλε, το είπαμε πριν ξεκινήσουμε το διάλειμμα. Θα κάνουμε σχολιασμό. Θα κάνουμε σχολιασμό και θα ρίξουμε κάμερα. Εντάξει. Δεν με χάλασε κιόλας όσο που πέτρωγα. Δεν έκανε 5 λεπτά, εγώ 15. Ελπίζω να είσαι αποσταθερό. Εντάξει. Έλα τώρα, περιόριστα υπάρχουν όλοι. Άντε, εντάξει. Εμείς αργιανιάπλα είμαστε, δεν έχουμε ανάγκη από. Ξάπλα είμαστε. Για προχώρα. Χρήστος από Σέρες. Όχι ρε, που έβρισαμε. Έλα ρε Εύρη, έλα και εγώ λέω ρε. Γεια σου Εύρη. Τάσο, το 4-4-2, οι δύο ποιοι είναι μπροστά? Ο Σφιντέρσκι με τον Άκπο. Αυτός έπαιζε σε όλο το μάτς, δεν είναι το μάτς της Κέρκης. Δεν θα σου πω ψέματα, χθες παντρεύτηκε η αδερφή της γυναίκας μου, δεν είδα κανένα μάτς. Και οι δύο παίζαν, και οι δύο. Δεν είδα κανένα μάτς. Πραγματικά δεν το μάτς. Αλλά ένα θα σου πω. Αν παίζαν βασικοί, ένα θα σου πω, και οι δύο σκοράραν. Δώσε μου ένα λεπτό, θα το βρω, περίμενε. Εγώ νομίζω παίζαν και οι δύο βασικοί. Ναι. Άνοιξε, βρε. Και οι δύο σκοράραν, φίλε. Και ο Άκου και ο σκοράραν, αν παίζαν βασικοί, σου λέει. Γιατί δεν έχει άλλο σχέδιο, δηλαδή, μπροστά δηλαδή, δεν παίζουν αυτό όλο, δεν έχει. Λοιπόν, πάμε σε εμάς τώρα. Προχώρα. Δεν μου λες στη Ζάκο, δεν το έχω χάσει επεισόδια. Για πες. Δεξί μπακ και αριστερό μπακ, καν μπακ έχουμε κανένα. Αριστερό δεν έχουμε. Έχουμε το Μενέντεθ που είναι ηθοποιός. Άστο. Γιατί δεξί έχουμε. Έχουμε τον Κωνσταντινίδη. Α, ναι, το ξέχασα, συγγνώμη. Ναι. Και το Σόουζα που μπορεί να παίξει εκεί.
Εντάξει. Ναι, εντάξει. Κατά συνθήκη βέβαια, έτσι. Παιδιά, το διάβηκε ο Παντελίδης, εντάξει, δεν χαθούμε κιόλας. Εντάξει, ακούμε ερχούς, εντάξει, έφυγε. So what. Εφόσον ένας άνθρωπος εδώ δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος μιας ομάδος, γιατί πραγματικά δηλαδή, αν ένιωθε ότι δεν μπορεί να. Αυτό που είπε, τη φιλοσοφία, δεν μπορούσα να περάσω τη φιλοσοφία μου. Εντάξει, μετά από ένα χρόνο. Εντάξει, αυτά. Δεν το πολύ τρώω αυτό το πράγμα. Καλά, τώρα αυτό είναι να είχαμε να λέγαμε. Εντάξει. Δηλαδή, δεν μπορεί να περάσει τη φιλοσοφία, δήλωσε παρέτηση. Έγινε δεκτή και την άλλη μέρα πάει και βρίσκει ομάδα. Δεν λέω εγώ έτσι. Εντάξει, δεν υπάρχει. Αυτά είναι τα κλισέ δηλώσεις. Ναι, δεν πειράζει. Βασικά έκανα ένα research στον εαυτό μου και σχετικά με τα φιλικά που δώσαμε και όλα τα επίσημα εκτός του την Ευρώπη είναι ειδικές συνθήκες που παίζουν για να δείξουν. Σε όλα τα μάτς ήμασταν τραγικοί, ειδικά στην άμυνα. Δεν ξέρω να κάνω. Δηλαδή, στην άμυνα, ναι. Στην άμυνα δεχόμαστε πολύ εύκολα φάση, εντάξει. Πολύ εύκολα. Και ξέρεις, είναι και θέμα διάθεσης καμιά φορά η άμυνα, δεν είναι μόνο θέμα να τρέξεις, να μαρκάρεις, να κάνεις, είναι θέμα διάθεσης. Ναι ρε φίλε, επειδή τα λέτε όλα εδώ και σας ακούμε προσοχή, δεν λέτε ότι και το πρώτο σας γιολί, το ακριβότερο συμβόλαιό σας, αυτό που πανηγυρίζατε και πήγατε αεροδρόμιο για τον Ιντέγε, ότι δεν είναι ο Μίστερ, δεν υπάρχω. Να σου πω κάτι, τι να μου πεις, Καρντάση, μισό γκολ δεν έβαλε ούτε με τη Μόλτε, ούτε με τους άλλους ψαράδες, τους Παγοπόλιδες. Δεν πάει μπάλα πάνω. Ούτε με τον Όφη και με τον Βόλο. Δηλαδή, άμα δεν βάζει με τον Όφη και με τον Βόλο, θα περιμένω εγώ να βάλει με τον Πάο και τον Ολυμπιακό. Τάσο, δεν θα ξεχάσω, κάποτε έλεγες για τον Πρίγιουβιτς, για τον κάθε Πρίγιουβιτς, ότι για να πάρει την μπάλα και να βάλει γκολ πρέπει να πάει μπάλα σε αυτό. Εννοείται, γιατί δεν πάει. Στο Νιντέγια δεν πήγε. Μία φορά πήγε. Φίλε, δεν πάει μπάλα. Ο άνθρωπος γυρίζει στα χάδα, πάρει την μπάλα. Ωραία, ρε φίλε. Και όταν πήγε 10 φορές τι έκανε. Θα σου πω εγώ. Να σου πω κάτι, Τάσο. Τώρα, να μην το κρίνουμε σε μια ομάδα. Όχι, εγώ θα σου το πω για να καταλάβεις που θέλω να καταλήξω. Η μπάλα όταν πήγαινε στον Πρίγιοβιτς, από τις 5 φορές, τις 3 το παστέλωνε. Ναι, αλλά ο Πρίγιοβιτς είχε 10 εκατομμύρια, τον πήραν οι Άραβες. Και εσύ θέλω να σου πω τη διαφορά ποιότητος. Έτσι, εγώ συγχρονίζω τη φιλοσοφία της ομάδας. Δηλαδή. Ο Ντέγε γύριζε πίσω να πάρει την μπάλα, το παιδί γύριζε πίσω, έτρεχε πάνω κάτω, έχει διάθεση, από τους λίγους που έχει διάθεση και θέλει να αποδείξει κάτι, και βλέπει στους άλλους, να μην πω ονόματα, γιατί αν έχει ο Super 3 λέει πολλά, άμα σου διαβάσει αποκωδικοποιήσεις θα καταλάβει τι λέει. Εντάξει, και ο Ζάκος ξέρει κάτι παραπάνω, κάποιοι ξέρουν κάτι παραπάνω, εντάξει, κάποιοι δημοσιογράφοι γνωρίζουν. Εσύ, δεν ξέρω, η ομάδα πέρσι βγήκε Ευρώπη με τον ίδιο προγραμματή και φέτος ξαφνικά δεν μπορούσε να περάσει. Τι έπαιρνε, δηλαδή. Δεν ξέρω, δηλαδή. Τι έχουν γίνει στα ποδήλατα. Πόσο τραγικά είναι τα πράγματα και δεν μπορεί να αφομοιώσει, λέει. Άκουσε με, άκουσε με. Αυτά δεν θα τα μάθουμε αυτά ποτέ. Μάλλον θα τα μάθεις μετά από 10 χρόνια, μετά από 5, από 6, από 4, που θα αρχίσουν να πούνε κάποιοι ή ο προπονητής ή κάποιοι που ήταν μέσα στη διοίκηση ή οποιοδήποτε εκεί παρατρεχάμενος δίπλα που είναι πολύ κοντά σε αυτούς. Δεν μπορεί να τα μάθεις τώρα αυτά τα πράγματα ή τα ξέρουν 2-3 δικοί τους άνθρωποι. Μπορεί πού να τα μάθουμε τώρα εμείς αυτά τα πράγματα δηλαδή, που λες. Ναι. Υπάρχει περίπτωση. Εύρη, για να ολοκληρώσουμε, να μην ξεχνάς ότι πέρσι είχες και το Σιώπη και το Ματέο Γκαρσία, αλλά πρόσεξε και στα περισσότερα μάτσα είχες και το Βέλεφ. Φέτος το Βέλε δεν τον έχεις. Ναι, είναι τραυματίας. Καλά, δεν είναι εικόνα τώρα. Αυτή. Η εικόνα δεν ήταν αυτή. Σιγά λίγο, παιδιά. Δεν ήταν εικόνα αυτή. Ναι, φέρτε λίγο στο μυαλό σας αυτή την τριάδα που σας είπα. Εντάξει. Και φανταστείτε πόσο ΠΑΟΚ τώρα δεν έχει Βιερίνια. Εντάξει. Μαουρίσιο. Σωστό είναι αυτό που λες. Αλλά αυτό δεν ήταν τώρα εμφάνιση και χωρίς αυτούς. Δεν ήταν εμφάνιση. Από τη μέση και μπροστά. Δεν ήταν. Αλλά άλλη ομάδα είσαι με αυτούς. Τασό, από τη μέση και μπροστά στην Ελλάδα λίγες ομάδες έχουν αυτά που έχει ο Άρης. Πρόσεξε, από τη μέση και μπροστά μιλάω, Και από τη μέση και πίσω είμαστε γυμνοί. Ποιον έχεις, δε φίλε. Τι. Ποιον έχεις, δηλαδή, κύριε, έχεις λίγο σου, δηλαδή. Ποιον έχεις. Πάντως. Ποιον έχεις. Το Φετφατζίδι, έχεις που κάνει 2-3 καλά μάτς. Ποιον. Το Φετφατζίδι που κάνει 2-3 καλά μάτς. Ποιος άλλος άρεσε, ας πούμε, μεσοπιθετικά εσένα. Ο Ιντέγε. Χθες πήγε ο Γκάμα για 10 λεπτά. Χθες πήγε ο Γκάμα για 10 λεπτά και έδειξε ότι ο άνθρωπος με δίνει μου λείπει τον Άρη. Ο Γκάμα είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης μακράν του δεύτερου στον Άρη. Μακράν του δεύτερου. Τέλος πάντων. Εύρη, επειδή έχει άλλες γραμμές, κλείσε. Για να κλείσω, Ζάχο. Ναι. Δεν επιτρέπεται προπονητής και τεχνικός διευθυντής. Ναι. Το λέω τώρα και δεν θα πω τίποτα άλλο. Μπορεί να ξέρεις και εσύ κάποιοι. Να γυρίσεις και να λες σε διάφορα καφέ και τέτοια. Τα του Άρη και αυτά. Απαγορεύεται. Ναι, αυτά τα ξέρω. Εντάξει, τέλος πάντων. Δεν είσαι σε ομάδα στο box. Εντάξει. Εντάξει. Okay. Να σε καλά. Γεια σου, Εύη, να σε καλά. Στον επόμενο φίλο. Τον Παναθηναϊκό πλάκα τον έκανε η κριτική. 0-3 τους είχαν για πλάκα. 0-3. Ναι. Τους ξεσκίσαν τους βάζελους. 0-3, 1-3. Ναι. Πάει. Για να δούμε
ο Δόνης. Εγώ σου είπα όσο καλά πήγε στα, στα μεγάλα ευρωπαϊκά φιλικά που έδωσε ο Παναθηναϊκός, δεν θα ξεκινήσει. Δεν, ναι, φιλικά ποτέ εγώ δεν λαμβάνω υπόψη φιλικά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Είτε όλα, είτε εσύ, είτε όλα ναι. Νίκης. Έλα, έλα φίλε, καλησπέρα. Έλα, παιδιά, καλησπέρα. 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 Έλα, Ζάχο, τώρα είμαι εγώ. Να το σκούσε. Λίγο στα δύο. Γεια σου, Χρήστο. Λοιπόν, τρία έφαγε ο Δόνης την προηγούμενη εβδομάδα. Τρία πρέπει να φάει και σε δύο εβδομάδες θα παίξουμε. Και ένα μηδέν. Αν θέλουν οι παίχτες. Τι λες, Ζάχο. Και ένα μηδέν μου αρκεί. Δεν... Ναι, και εμένα ένα φυσικά μου αρκεί. Αλλά αν θέλουν να ξυλωθούν, ας πούμε, για τις εμφανίσεις και το ότι ναι, ναι. Διώξαν τον. Διώξαν. Ναι, αυτό που ακούγεται τέλος πάντων. Ότι δεν έκανε ρε παιδί μου προπονητής, πρέπει να ρίξουν 2 και 3 γκολ στην παθμό. Χριστό, εγώ είδα προθυμία στους παίκτες, δεν ξέρω, είδα δηλαδή αυτό που σου είπα. Δηλαδή, σαν περπατούσα στο γήπεδο ρε. Ναι, ναι, περπάτημα είδα το. Για το Θεό. Αυτό λέγα στην καφετέρια όλοι, ναι, αυτό λέγανε. Στο δεύτερο και... δεν ήταν τόσο, ρε, εντάξει, στο δεύτερο κάναμε. Με το Χρήστο μου, έλα. Ναι, χάσαμε μερικές ευκαιρίες. Ο Μαντσίνη μ' άρεσε, αλλά δεν είναι ο παίκτης που του χρειαζόταν. Δηλαδή, να μπει και ο Γκάμα, έχει τον Γκάμα, ας πούμε, πλεονασμός, έχει άλλους παίκτες. Πλεονασμός. Τι είδες και σ' άρεσε φίλε από τον Μαντσίνη. Εγώ τίποτα δεν είδα, να σου πω την αλήθεια, Χρήστο. Ναι, και εγώ όχι, έτσι που καλώς... τώρα λίγο δεν... Τίποτα δεν είδα. Δεν... Ναι, δεν. Δεν, πέρα είναι... από λίγο με όρεξη που μπήκε στην, ξέρω εγώ, έτσι ένα, δύο, τρία λεπτά. Καλά, εντάξει, είναι δύο μέρες στην Ελλάδα. Και τι να δεις, δε φίλα, είναι τον δύο μέρες στην Ελλάδα. Εντάξει, ακόμη δεν ξέρω τους παίκτες. Είναι τεχνίτης. Θα τον δούμε στα επόμενα δύο-τρία μάτς. Θα τον δούμε. Γραμμικός ή χτίστης. Θα τον δούμε. Είναι καλός, ξέρει μπάλα, ξέρει μπάλα. Θα τον δούμε, θα τον δούμε, Χρήστο, ακόμη δεν μπορούμε να βγάλουμε. Να παίξει, να τον δούμε. Έχεις Τόνσο, Μαρτίνες, έχεις χίλιους δυο. Φωτβαντίδης πάλι έκανε παπάζο στο Παλικαράκι, φαίνεται ότι ξέρει μπάλα. Φαίνεται ότι ξέρει μπάλα και ευτυχώς καλά, φέτος ναι. Παίζει καλά. Δεν αμφισβητείτε αυτό ρε φίλε για το Φωτβαντίδη, άλλα αμφισβητούνται. Αυτά που είπε ο Τάσος Ζάχο πριν ναι. Συμφωνώ μαζί του, αν είχες ότι... Ματέο ρε φίλε, ανέβαζε 60-70%, δηλαδή αδυναμία μου. Όχι 60, εντάξει, καλός παίκτης ο Ματέο, όντως. Έκανε τη διαφορά πέρσι, αλλά... Εγώ πάλι δεν νομίζω ότι είμαστε εκεί, δεν έχουμε πρόβλημα. Εγώ επαναλαμβάνω, αλλού είναι το πρόβλημα. Για μένα στα χάφη είναι το πρόβλημα του Άρη. Ούτε τόσο πολύ στην άμυνα. Θα έρθει ο Βέλεθ, μπορεί να πάρει και ένα αριστερό τέτοιο, θα καλυφθούν λίγο. Όχι 100% αλλά καλυφθούν. Και σιγά του επιθετικού που υπάρχουν στην Ελλάδα δηλαδή. Αλλά στο κέντρο έχει μεγάλο πρόβλημα ο Άρης. Τεράστιο. Ο Ματίγια άφαντος. Άφαντος ο Ματίγια. Ο Ματίγια όχι περπατούσε, κάποια στιγμή τον είδα να παίζει και μπυρίμπα. Κάθεται στην κέντρο. Κάνει, δηλαδή, πραγματικά, ναι. Ας το βάλει και ο υπέρος στον πάγκο ρε φίλε. Τι είναι ο Ματίγια και δεν μπορεί να πάει στον πάγκο. Ποιος είναι ο Μέση. Ναι. Εντάξει. Ναι, στη μένα, είναι. Ναι, εντάξει, έχει ωραίο πόδι. Και την παλιά είναι. Αλλά χθες δεν υπήρχε στο γήπεδο και δεν ήταν ο μόνος ο Ματίγια. Δηλαδή εμένα μου έδειξε ότι... Άντε μην το πω τρίτη φορά. Φτάνει, άντε. Μπλέγες. Ζαχώ. Μου άρεσε ο Κουέστα. Ο Κουέστα δηλαδή ήταν ο γνωστός Κουέστα. Ναι. Εμένα κοίταξε παρά τη μετριότητα της ομάδας. Φάνηκε συμπαθητική η ομάδα ρε σε. Χριστό, σου είπα. Αν δεν έκανε τη βλακιά, 0-0 θα έλεγε και να σου πω κάτι. Με μισή ευκαιρία μπορεί να έκανε και το 0-1. Δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει όμως κάτι από αυτό. Για μένα πάνω κάτω η ίδια θα ήταν η κριτική μου. Και 0-1 να έλεγε. Δεν ήταν εμφάνιση αυτή ρε φίλε τώρα. Δηλαδή για το Θεό. Δεν ήταν εμφάνιση αυτό το πράγμα. Μα έπαιρνε βαθμού. Εντάξει, καλά. Έχει δίκιο ότι μετά τα ξεχνά αυτά. Οι εμφάνιση μένουν οι βαθμοί. Αυτό έχει δίκιο. Απόλυτο. Ναι, αλλά δεν μπορεί να πει συνέχεια έτσι. Δηλαδή, δείχνει... 4-0 και σου έλεγα δεν είναι εύκολο το παιχνίδι. Εγώ δεν είπα 4-0, δεν είπα έτσι. 4-0. Όχι. Έλα, ρε Ζάχο, τώρα. Είπα 4-0. 4-0 είπες, ναι. Τρελό είναι. Εγώ είμαι τρελό. Βάλτε την αυτή την κασέτα. Με στίγμα, ό,τι στίγμα θέλει. Είμαι 1000% σίγουρο. Βάλτε την κασέτα. Και σου λέω δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έλα. Ο Πάο κέρδισε από αποκλεισμό Ευρώπη και είναι εύκολο το παιχνίδι. Είπα εύκολα, δύσκολα θα κερδίσουμε. 4-0 είπες. Εντάξει, έλα. Για να κλείσω για να μιλήσουν κι άλλοι. Περιμένω τώρα με την αλλαγή του προπονητή. Από τους παίχτες θέλω δύο νίκες. Ή αν όχι δύο νίκες, τουλάχιστον 4 βαθμούς στα επόμενα δύο μάτς. Θέλεις χ με τον Παναθηναϊκό και διπλό στην Τούμπα. Εντάξει, σε κατάλαβα. Ή το ανάποδο, αλλά ή και το καλύτερο δύο νίκες. Θέλω, έτσι. Έχω απαιτήσει από την φυσικά, ομάδα. Φυσικά. Από τη συγκεκριμένη ομάδα, γιατί κάνουν και φάσεις, έτσι. Δύο νίκες στα επόμενα δύο μάτς. Ναι, γιατί όχι. Πού είναι το παράδειγμα. Αλλά Γουέστερ βλέπεις, φίλε. Πέρσι αφήσαμε δύο βαθμούς στην Τούμπα, μην κάνουμε το ίδιο λάθος. Βάλε τον Ιχολίπτη να σου ηχογραφήσει για αυτό το πολλά Western και θα μιλήσουμε σε κανένα μήνα. Όχι, γράψον. Πες ποιος είσαι και ότι γράψον. Μετά το match που έχασε από τον Μπέο, από τον Νεοφώτη στον Μπέο, με τέτοια εμφάνιση θες νίκη με Παναθηναϊκό και νίκη με ΠΑΟΚ. Είσαι ο Χρήστος Αψέδες. Ο Χρήστος Αψέδες. Α, ακριβώς. Ωραία, υπογραφήθηκε.
Τελείωσε, έγινε σκασμό. Εγώ λέω ότι βλέπει πολλά western, Χρήστο μου. Να είσαι καλά. Ναι, του άρεσε ο Τζον Γουέιν. Γεια σου, Χρήστο. Δηλαδή, δεν κέρδισε. Δεν κέρδισε τον Όφη στο σπίτι σου. Δεν κέρδισε τον Μπέο, τον Νεοφώτιστο, τον Βόλο. Δεν θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Ναι, γιατί ο Όφη. Και δεν θα κερδίσει και τον Μπάουκ. Ναι, σιγά ρε Μπαρτσελόνα, εντάξει. Σιγά. Όχι, ο Παναθηναϊκός, όχι ότι είναι κάτι αυτό. Ναι. Απλά δεν έχει. Τριπλή. Έχει ένα βαθμό. Και εγώ ένα έχω. Τι να δηλαδή και ο Δόνης τώρα παίζει το κεφάλι του εκεί πέρα. Δηλαδή, συγγνώμη, αν έπαιζε τώρα Παναθηναϊκός. Περίμενε το. Αν έπαιζε Παναθηναϊκός Άρης. Ναι. Και όχι Άρης Παναθηναϊκός. Ναι. Δεν θα έλεγε ένα βαθμό έχει και πάλι θα. Δεν θα μου έλεγε θα ξαναχάσει, έχασε από τον Όφη. Θα χάσει και από τον Άρη. Αυτό θα μου έλεγε. Εννοείται. Και εγώ και δεν με το κέρδισε. Εννοείται, ρε φίλε. Τότε... Εννοείται. Κοίταξε τώρα το προγνωστικό κανονικά και με αλλαγή προπονητή, γιατί πάντα τον αλλάζει προπονητή και τα λοιπά. Θα έχει προπονητή σε δύο εβδομάδες λογικά. Είναι υπέρ του Άρη. Όχι ότι παίζει ρόλο. Να σε πληροφορήσω ότι το δίνει δύο φράγκα τον Άρη. Απλά. Δύο φράγκα. Ναι, απλά είναι πολύ δύσκολο. Γιατί άμα δεν θα έχει μεγάλο άγχος. Έτσι, φυσικά. Θα έχει τεράστιο άγχος. Όπως και ο Δόνης και οι παίκτες πρέπει να αποδείξουν ότι ήταν δύο κακές στιγμές η έναρξη του πρωταθλήματος για να προχωρήσουν. Δηλαδή θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς που θα το δεις. Εννοείται. Εντάξει. Όλα τα μάτς θα βλέπω του Άρη όταν μπορώ. Και δεν δίνω και συνδρομή. Πάμε στο επόμενο. Πάμε, καλησπέρα. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε. Καλησπέρα, γεια σας παιδιά. Δόξα τω Θεώ. Καλά είστε, μπράβο, χαίρομαι. Δόξα τω Θεώ. Κοίταξε να δεις, Δάκο. Ναι. Εδώ υπήρχε ένα πρόβλημα φέτος το οποίο ήταν πάρα πολύ εμφανές. Ναι. Υπήρχε αντισταχία μεταξύ ομάδος και προπονητού. Ναι. Τι υπήρχε. Δεν υπήρχε αντιστοιχία. Προπονητού και ομάδος. Ναι. Δηλαδή η ομάδα ξέχασε την ομάδα που ξέρεις με τον Πλατέλα, με τον Μουμίν και όλα αυτά. Ναι. Η ομάδα σημείωσε μια πρόοδο, όχι μόνο παικτικά, βλέπεις γίνανε και δουλειές και στο γήπεδο και εδώ, προχώρησε. Δεν μπορείς ρε φίλε, όταν προχωράει όλο το γύρω-γύρω, να μην προχωράς προπονητικά. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ να πάρει προπονητή και ο Ολυμπιακός. Το δώνει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κατάλαβα το σκεπτικό, ναι. Έμεινες πίσω εκεί. Εκεί τσατίστηκαν όλοι γιατί έχασες. Χαβαλέ έχασες. Την πρόκριση φέτος να περάσει. Άρα, δώσε μου μία παύση λίγο. Άρα λες, γιατί το σχολιάζαμε το πρωί με την Παρέ, την Αργιανοπαρέ, και μου είπε ένας φίλος, ακριβώς αυτό που είπες και εσύ. Δηλαδή, έπρεπε, μου λέει, το καλοκαίρι, Ζάχο, το καλοκαίρι, λέει, να φύγει, μου λέει, ο Παντελίδης και να έρθει ένας ξένος. Είσαι και εσύ αυτή τη άποψη. Ωραία. Όχι, πρόσεξε, δεν είναι να έρθει ένας ξένος προπονητής. Να έρθει ένας καλός. Ένας καλός ξένος. Εγώ, ρε παιδί μου, ποιος είσαι, είμαι εγώ Ματέο Γκαρσία. Πάω τώρα να απογράψω τον Άρη. Ποιος είναι προπονητής, ο Παντελίδης. Άντε, γεια σας, δεν έρχομαι. Δεν έρχομαι, ρε, έτσι δεν θέλω. Τι θα μάθω. Μέχρι εδώ είναι, δεν μπορεί να σε πάει παραπάνω, μπορεί. Σε ακούω. Μπορεί, δεν μπορεί να σε πάει παραπάνω. Τώρα λοιπόν πρέπει να βρεις κάτι να μπορέσει να σε δώσει μια όθηση παραπάνω. Να σε δώσει κάτι παραπάνω. Στα άλλα πας καλά. Το υλικό το έχεις. Δεν λέω ότι θα πάρεις το πρωτάθλημα. Το έχεις το υλικό. Ναι, το υλικό δεν είναι για αυτές τις εμφανίσεις. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν για τέτοιες εμφανίσεις. Άρα λοιπόν τι θέλεις εκεί πέρα. Θες ένα σοβαρό άνθρωπο, ένα αρχηγό που να ρίχνει καμιά σφαλιάρα σε κανένα άμα δεν παίζει ποδόσφαιρο. Και να πει εγώ κάνω κομμάτι. Μην μιλάτε τώρα. Αυτό είχε χαθεί. Αυτά πέθαναν, αδερφή. Προσωπικότητα. Μπορεί. Δύσκολα. Δεν πέθαναν καθόλου. Δεν πέθαναν δύσκολα, φιλαράκι. Αυτά γινόταν μια δεκαετία. Δεν πέθαναν. Υπάρχουν προπονητές που το κάνουν. Εσείς δεν είχατε το Σάντος. Δεν το έκανε ο Σάντος αυτό. Κάνεις μαγιά στο Σάντος. Δεν χώραγε με τίποτα. Το Σάντος δεν το φοβόντουσαν. Αδερφέ, το σεβόντουσαν. Γι' αυτό λέω σεβασμό σου είπα. Εντάξει, έτσι. Άλλο σεβασμό και άλλο. Κλεισέ το στόμα δηλαδή. Εδώ τώρα δεν υπήρχε αντιστοιχεία σωστή. Δηλαδή πήγες μπροστά, είμαι ο Γκάμα, εγώ ποιος είμαι προπονητής και βαριέμαι να πω. Με κατάλαβες, τι θα μάθω κάτι, θα έχω τέτοιο. Εκεί την πάτησε η διοίκηση, ας πούμε, την πάτησε ο πρόεδρος. Περίμενε τέτοιο, γιατί σου κάτσε καλή κλήρωση στην Europa League. Θα μπορούσες να σε άρεσε. Φίλε, αυτοκτονήσαμε. Τι λες, αυτοκτονήσαμε. Δεν δικαιολογείς να φας τρία γκολ τώρα. Αυτοκτονήσαμε, τώρα θα μας ομίλουσε. Δεν το συζητάμε. Και άλλοι ήταν άλλοι μετά. Δεν λέω ότι η συνταγή του ξένου πάντα πετυχαίνει, ρε παιδί μου. Αλλά πάρε παράδειγμα τις δύο ομάδες που είναι, ας πούμε, στην κορυφή τα τελευταία 3-4-5 χρόνια. Ποια ρε πήρε Έλληνα προπονητή. Δεν καμιά να παίρνει Έλληνα προπονητή. Καμία. Θα πάρει ο Ολυμπιακός ποτέ Έλληνα προπονητή αυτή τη στιγμή. Είσαι σαν το φίλο μου τον Ευθύμη που λέει δεν υπάρχει και δεν έχει πολύ άδικο, έτσι. Έλληνας προπονητής είναι ανέκδοτο, λέει. Εντάξει, δεν υπάρχει Έλληνας. Είσαι στα τάρταρα κάτω, παλεύεις να σώθεις, θα πάνε φέρ' τον Αναστόπουλο να παλεύεις να σώθεις.
και τι θα τον κάνεις τον ξένο, δεν το χρειάζεσαι. Τι να σου δώσει. Πάρε, πάρε αυτόν, πάρε, πάρε τον Αναστασιάδη. Πάρε, πάρε κάτι άλλο. Εδώ βλέπεις την εθνική δοκιμάστικη συνταγή με τον Έλληνα προπονητή, πέτυχε πλήρως. Και τον γύρισαν στους ξένους πάλι. Ναι. Τι είπε αυτός, αυτός είναι ο Ολλανδός, είναι μια που το έπεσε. Φάτε ΣΥΠ, τι είναι αυτός. ΣΥΠ. Στην Ολλανδός. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου και επειδή το πρωτάθλημα φέτος δεν παίζεται κανονικά, θα παιχτεί κανονικά, ας πούμε, για μένα στα play-off. Τώρα, ναι. Δηλαδή, είτε βγεις τρίτος, είτε βγεις πέμπτος. Τι σημασία, γι' αυτό θα παίξουν όλοι μαζί. Εντάξει, να μην φύγει διαφορά μεταξύ των ομάδων, να έχει ενδιαφέρον και τότε. Θα πρέπει οι ομάδες, ας πούμε, να ξαναάφτουν. Δηλαδή, η ομάδα μπορεί να οργανωθεί, να αποβάλει τι δεν χρειάζεται τις γιορτές τα Χριστούγεννα, να πάρει κανένα να χρειάζεται τότε και να είναι έτοιμη εκείνη την εποχή. Τι στόχο είσαι εσύ τώρα. Το κύπελο είναι, φίλε. Το κύπελο είναι ο στόχος. Αυτό ακριβώς. Δεν έχει τίποτα. Άρα λοιπόν ο καινούργιος σου θα έρθει, θα του πεις έχεις χρόνο, φίλε. Δεν και εγώ μας να μας φτιάξει μια εβδομάδα και σε 10 μέρες. Φτιάξτε το σιγά σιγά μέχρι τις γιορτές να είναι έτοιμη. Okay. Να είναι έτοιμη η ομάδα με τις γιορτές. Αυτά τα λέμε. Γεια. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν. Το κύπελο. Πάμε, πάμε. Γιατί δεν το θέλω, ρε φίλε. 7 μάτσε είναι, 5 στην ουσία. Με κούλι και μαρινάκι θε το κύπελο. Εσύ με τον. Δεν λέτε μόνο για τον Μπάουκ. Με τον Τζίπρα, άσχημα. Με πρωτάθλημα να ξαναπάρετε. Με τον Τζίπρα, άσχημα. Με κούλι θε τώρα εσύ κύπελο. Τα πάντα θέλω. Τα πάντα όλα. Ποια πάντα. Πάντα φάντα. Δεν πει μια φάντα καλύτερα που δεν τα πάντα. Πάμε στο διάλειμμα. Διάλειμμα τελευταίο και ερχόμαστε. 23-10-287-38. Οι γραμμέ θα είναι και πάνε εκτέ σε λίγο. Εδώ. Επιστροφή. Φίλοι και φίλες ακροατές και ακροάτριες από το ραδιομέγαρο του Λίμπερο, Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγκας, Ζάχος Ντρούλινγκ, ένα τεταρτάκι θα είμαστε ακόμα στην τροφιά μαζί σας. Έτσι. 23-10-287 και 3 οχταράκια, να πούμε ότι μετά τα καταπληκτικά παιχνίδια που κάνει ο Δημήτρης Γιαννούλης στον ΠΑΟΚ, κλήθηκε στην Εθνική. Σήμερα το πρωί έγινε γνωστή η απόβαση του Ολλανδού ομοσπονδιακού τεχνικού John Van Sip. Να καλέσει την Εθνική τον Γιαννούλη. Έχει καλέσει και τον Δημήτρη Λιμνιό, να πούμε, για να αντικαταστήσει τον Μάνταλο, έτσι, ο οποίος υπέστη θλάση. Και αυτή η καλή επιλογή. Ναι, βλέπω Γκουστάβο Πογιέτ. Ναι. Και αυτή η πολύ καλή επιλογή. Mm-hmm. Όσον αφορά τώρα το Financial Fair Play, να πούμε ότι έχει μεγάλη ευθύνη και ο ΠΑΟΚ. Όταν κάνεις παχουλοκομψά και υπέρογκα συμφόλαια σε Αζεβέδους, σε Τόσκες, σε Λεβέκ και τα λοιπά. Είναι τρεις αριστεροί οπισθοφύλακες που πέρασε ο ΠΑΟΚ όσο ο Γιαννούλης ήταν στον Ατρόμητο. Δανεικός. Όταν κάνεις λοιπόν τέτοια συμβόλαια και πληρώνεις υπέρογκα ποσά, ενώ έχεις το παλικαράκι που πραγματικά βγάζει μάτια και είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ σε Ευρώπη και Ελλάδα, φυσικά και θα έχεις θέμα με το Financial Fair Play. Πάρε παιδάκια από την ομάδα σου, παραγκώνησε τους ματζαναραίους που κονομάνε στην πλάτη αλωνών, να παίζουν αυτοί που νιώθουν τι σημαίνει ΠΑΟΚ, όχι μισθοφόροι, και θα σου πω εγώ αν θα έχεις πρόβλημα με το Financial Fair Play και πώς θα πάει η ομάδα. Τι ήθελες, Βαρέλα, δες 7 τα 5,5, ήθελες 1,5, πάρε τα 3 αντί για 1,5, 3 θα πάρεις αντί για 1,5, πιο πολλά θα πάρεις και φύγε. Έλα εδώ Χατζη Ισαΐα, παιδί του ΠΑΟΚ. Ο καλύτερος αμυντικός βγήκε εκείνη τη χρονιά που τον πήρε ο Βουλινός. Με καταλάβατε τι γίνεται. Μετά έχει φάει ένα server play πρόβλημα. Δεν θα έχεις. Αζεβέδο, Τόσκα, Λεβέκ. Και να κάνω, να μην πούμε τώρα πόσους ακόμα. Οι γραμμές. Πάμε στις γραμμές. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Να, γεια σου. Εμφανίστη. Εμφανίστη, ναι, με κατάλαβες. Λοιπόν... Γιώργος Δεν είναι αυτός. Ναι, βρε, ναι. Εγώ ναι, ναι. Ωραία, φίλε, εγώ τον βρήκα. Ο άλλος λέει δεν είναι αυτός. Για να καταλάβεις, έτσι. Να κερδίσεις μια φορά, ρε, φίλε. Έλα. Δεν κερδίζεις στοίχημα από μένα, τάσο με τίποτα. Σάστομα. Τον έχω κάνει. Πελάτες είναι καλά, όλα καλά. Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Ναι. Όσον αφορά για εσάς, Ζάχο. Ναι. Λάθος κίνηση για μένα αυτή τη στιγμή. Ποιο? Λάθος κίνηση. Για την αλλαγή του προπονητή. Λάθος κίνηση. Παραιτήθηκε, δεν έκανε, δεν τον έδιωξε. Παραιτήθηκε. Ναι, παραιτήθηκε, αλλά λάθος, δηλαδή δεν έπρεπε. Για μένα ξεκίνησε λάθος από το. Πώς θα λέγανε εκείνο, το Διαμαντόπουλο. Το Διαμαντόπουλο, ναι. Μπράβο, λάθος. Εκείνο ήταν. Εντάξει, δεν το συζητάω. Αυτό το μέχρι που φέρετε τώρα που τον έβαλε χθες, τον είπα. Ναι,
Ναι, εμένα δεν με έδειξε τίποτα, αλλά μου πει τώρα δύο με μία προπόνηση. Ήταν, τι να, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω, αν είχε χτες εκεί το Φετφατζίδη, πιο καλά θα έπαιζε. Ναι, το ξεκίνησε το Φετφατζίδη πίσω από τον Ντέγια. Ναι, μπράβο, τον είδα. Ναι, δεν μπορεί να του χωρέσει και του δύο. Βγήκε αλλαγή ο Φετφατζίδη. Τον έβγαλε γύρω στο. Νομίζω τον έβγαλε σε κάποια στιγμή. Ναι, ναι, ναι. 75-80 κάπου εκεί τον έβγαλε. Ναι. Λοιπόν, πάει εκείνο. Καλή συνέχεια, Νάκη, σας περιμένουμε την ανταγωνιστική, το ξέρεις εσύ. Το περιμένουμε. Έτσι κι αλλιώς ο στόχος θα είναι το κύπελο, δεν μου είχες πει. Εγώ, για μένα. Ναι, για σένα. Για μένα, ναι. Για μένα. Δεν βλέπουμε όλοι τον Άρη με τα δικά μου μάτια, έτσι. Ναι. Γι' αυτό και σ' αγαπάω. Επειδή ξέρω ότι είσαι αντικειμενικός και ξέρω πού βαδίζεις. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Εδώ με τον Τάσο. Λοιπόν, Τασούλη, όπως θα λες είναι. Από εκεί ξεκινάει το λάθος. Το financial fair play μπορούσε να το καθαρίσει πολύ πιο μπροστά, αλλά δυστυχώς έτσι γίνεται πάντα. Οι μανατζαρέ κοιτάνε να οικονομήσουν. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, ρε φίλε. Ναι, αλλά οι μανατζαρέ κάνουν τη δουλειά τους και καλά την κάνουν οι άνθρωποι. Εσύ δηλαδή όλοι τόσα χρόνια δεν έπρεπε. Δηλαδή, γιατί την ψώνασε τώρα, την ψώνησε φέτος ο Ιωάννης Αβίδης? Για ποιο λόγο λες την ψώνησε εσύ? Σου λέει χώνω, ρίχνω, βάζω. Και τι σκατά κάνω? Ούτε δεν μπορέσατε να μπείτε στο Europa League να πάρω τα 10 εκατομμύρια να μπορέσω να καλύψω τις μεταγραφές. Και φυσικά δεν θα κάνει μεταγραφές. Γιατί αν περνούσες μέσα στους ομίλους τώρα, Γιώργα, θα έπαιρνες και ένα φόρο, εγώ λέω. Θα έπαιρνες και έναν ακόμα αριστερόπιστο φύλακα, ξέρω εγώ. Έτσι λέω εγώ. Αν δεν έπαιρνες αυτές τις θέσεις, θα έπαιρνες κάπου. Ναι, έτσι είναι αλήθεια. Εντάξει. Έτσι είναι αλήθεια, αγόρι μου. Τώρα που λοιπόν, δεν πήρες όμως τα 10 χαρτιά, να πάει να ρίξει ο άνθρωπος τι? Να κάνει όπως. Να ρίξει πάλι όπως έριξε τότε με την Έστερσουτ που ήρθε Ζαπράνο, Βιερίνια κτλ. Έριξε 15. Γιατί να ρίξει άλλα 10 εκατομμύρια, λέω εγώ τώρα? Για να πάει να κερδίζει τον Πανετολικό, τον Αστέρα Τρίπολης, ξέρω εγώ, και τον Πανιόνιο. Και όταν θα επιστρέψει ο Βιερίνια σε ένα-δύο μήνες, ξέρω εγώ, ο Βέλπλουμ πιο μπροστά και ο Μαουρίσιο πιο μπροστά, τι θα τους κάνει αυτούς? Τους έχει πάγκο? Δεν γίνεται. Ναι. Το άλλο που δεν μου άρεσε, ρε παιδιά και οι δυο, είναι ότι γιατί δεν δείχνουν τις φάσεις από το VAR, γιατί δεν ανοίγουν αυτή τη ρημάδη φωνή να ακούμε τι λένε οι μεν με τους δε. Η φωνή, από ό,τι ξέρω, αυτά που λένε μεταξύ το VAR με τον διαιτητή, είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη η οποία δεν καταγράφεται. Το ξαναείπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι δεν είναι? Το διασταύρωσα και είναι έτσι. Α, είχα δίκιο αυτό που είπα. Είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη. Δεν θα δείχνουν και τις εικόνες, λένε. Είδες τα αδέρφια σας οι πάνθυρες που τους λέτε τι ανακοίνωση έβγαλε ο Δάρας? Ούτε το γραφείο τύπου του Ολυμπιακού δεν την έβγαζε για το VAR. Τους πήραξε το VAR. Από Γάβρος είναι, ρε Σιτάσο, να πούμε. Στον Γάβρο ήταν. Κατάλαβες. Λέει ο Άκπο, λέει, κρέμισε στην περιοχή μας από το σοριστικό Ευαγγέλου. Ο Ευαγγέλου σκύβει το μεταξύ και πέφτει πάνω στον Άκπο. Μα δεις και γελάει και οι πέτρες, δε φίλε, και τα γέλια γελάνε. Τέλος πάντων, τι ψάχνεις να βρεις? Λοιπόν, δεν είδα όμως τον κύριο Δάρα να βγάλει την πρώτη αγωνιστική για το πέναλτι που κερδίζει ο Ολυμπιακός που δεν είναι και για το πέναλτι που δεν δίνει στον παίκτη της Τρίπολης, στον Παράλες. Δεν τον είδα. Με κατάλαβες. Αφήνω να μιλήσουν και άλλοι παιδιά, ξαναμιλάμε. Να σε καλά, να σε καλά, καλό βράδυ. Καλά, παιδιά, καλή συνέχεια. Για χαρά. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να το καλώς ο Θόδωρο. Εμφανίστηκε. 1-0. Καλώς ο Θόδωρο. Πάντως, Θόδωρε, αν μου λέγανε ότι ο αγαπητός Σάββας εδώ από της Παπαναστασίου ότι δεν θα έβγαζε ούτε αγιασμό στα σχολεία, δεν θα το πίστευα. Περίμενε. Ούτε αγιασμό στα σχολεία, ρε φίλε. Περίμενε. Ενώ. Περίμενε να το διαβάσω. Άλλοι λέγανε για παρέλαση. Ωραία. Ούτε τουλάχιστον... αγιασμό, ρε φίλε. Λίγο αγιασμό να κάνω τα σχολεία. Ρε. Σωστό, δίκιο. Ούτε η έκθεση δεν άνοιξε. Δίκιο. Δεύτερη αγωνιστική. δεν έφυγε ο Παντελίδης. Δεύτερη. Ναι. Ξέρω εγώ, ένας εδώ κοντά σε μια γειτονιά εδώ στην Αγία Βαρβάρα έφυγε την πρώτη αγωνιστική όμως, νομίζω. Για πότε μιλάς? Ο Σταγιώνεβιτς, πώς λέγεται αυτό, Στανόγεβιτς. Για πότε μιλάς? Αυτός έφυγε πριν καν αργήσει. Του δεν ξεκίνησε. Ακόμη χειρότερο, πριν ξεκινήσει. Ξεκίνησε ο Μπερέτα και ο Καραμπίνα και ο Πιστόλης. Και ο Παράσκος. Αν δεν είχε ξεκινήσει, ούτε έπαιξε ευρωπαϊκά μάτς κτλ. Με κατάλαβες. Αλλά ρε φίλε, εδώ δεν έγιναν εγκαίνια στην έκθεση και ούτε αγιασμού στα σχολεία. Ναι. Πάει ο Σάββας. Γιατί ο Σάββας. Πριν δύο εβδομάδες με τη Μόλτε. Πάει ο Σάββας. Διαστημικό παιχνίδι, διαστημικό μάτσο Άρης. Δεν ήταν. Ματσάρα και μπράβο τον προπονητή. Δεν ήταν. Και όλοι βγάζετε το καπέλο κτλ. Τώρα είναι άχρηστος. Καπέλο δεν βγάζουμε, ούτε άχρηστος είναι. Πάρε τα πόσα μπουγάτσα του φίλου σου να δεις. Τι είμαι εγώ μπουγάτσα? Μπορεί να σε απαντήσει τη γλώσσα του. Όχι, ο μπουγάτσα δεν λέει, το αντίθετο λέει.
Για τον Παντελίδη. Υπέρ του Παντελίδη. Υπέρ του Παντελίδη. Ναι, υπέρ του Παντελίδη. Αυτό είναι. Αυτό υπέρ, είναι φαν. Έχει φάει το κράξιμο τη αρκούδα από του οπαδού σα. Είναι η φαν. Η φαντή είναι, όχι η φαν. Άστο να μιλήσει τον άνθρωπο, έλα ρε. Είναι πολλά είπαμε. Μα την είπε. Κατάπιε, μα κατάπιε. Τι είναι αυτό που είπε. Μα κατάπιε. Καλά, δεν είπα, μα κατάπιε. Εννοούσα ότι σε πέρασε, ρε φίλε, κατάπιε αγωνιστικά. Κάνει ένεση Σαουριδίνη. Δεν βγαίνει εύκολα από τι τιμά του. Παραδέξω το. Τι μιλά, βρε, η έκθυρα 4, τι μιλά. Λοιπόν. Είναι καλό αυτά, είναι καλό αυτά. Είναι καλό. Μα πρέπει να πίνει και να παίρνει. Αποκλείεται. Ντροπή, ντροπή. Αποκλείεται. Είδε, εγώ έχω επίπεδο. Εγώ έχω επίπεδο, δεν λέω τέτοια πράγματα όπω βλέπει. Έτσι, λοιπόν, εδώ μας έφερε τρία νούμερα παραπάνω από ότι είμαστε μπλούζες. Τι δεν πίνει μου λες. Τι πράγμα είσαι. Τι πράγμα είμαι ρε φίλε. Άκουτα φίλε. Αυτά είναι για το πάγκαλο του Πασόκ μας έφερες. Εδώ μας έλεγες ότι μάζεψαν και δεν κάνω την κόρη σου. Ξέρω εγώ τώρα. Τι να πιστέψω δεν ξέρω. Ναι, πριν την πλήρω. Δεν την πλήρω ρε φίλε. Είναι σταθερός στις απόψεις του. Μα είμαι σταθερός. Πριν την πλήρω ρε φίλε την έβαλα. Και στον μπάγκαλο θα είχε δύο δάχτυλα. Έλα, πάμε γιατί δεν θα είσαι τώρα. Τώρα στο Μπέλκα του είναι εφαρμοστή, ίσα ίσα. Έλα, πάμε. Μπέλκα, εντάξει. Κοίταξε, εμείς φαίνεται ότι η ομάδα έχει πρόβλημα στην άμυνα. Όχι ότι άλλαξε κάτι στους παίκτες, αλλά ο Πασχαλάκης φίλε δεν έμπνεε εμπιστοσύνη. Η άμυνα, ό,τι πάει μέσα, γράφει με ένα ούτε ένα γκολ. Ό,τι θες, πες με. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το βελτιώσει. Γιατί όταν τρομοκρατείται όλη η άμυνα, σου λέει ότι πάει μέσα είναι γκολ, ξεσαρχίζουν και δεν πατάνε καλά οι αμυντικοί σου. Δηλαδή δεν μπορείς τώρα με 10 παίκτες μαρκαρισμένους να έχει ο άλλος ένα παράθυρο να στάει δεξιά και πάλι να τρως γκολ. Εντάξει, αλλά και ένα εγώ δεν είδα κανένα Βαρέλα, κανένα Κρέσπο να κάνουν καμιά καλή αμυντική λειτουργία σε κανένα μάτς. Κοίταξε, έξω την περιοχή, ρε τάσο έξω την περιοχή σουτ, μέσα από τρεις παίκτες, τέσσερις. Ναι. Παιδί μου, έλεος, έφαγε τον άλλο σουτ το γάμα. Και ποιος είπε, φίλε, ότι έξω την περιοχή δεν πρέπει να μαρκάρουνε. Πρέπει να μαρκάρουν φυσικά. Κοίταξε, γι' αυτό είναι και ο τερματοφυλάκας για να τα πιάνει. Όπως και εμείς επειδή δεν είμαστε Ολυμπιακοί. Γι' αυτό είναι και ο παίκτης για να μαρκάρει όμως. Ακριβώς. Κάνουμε όμως καλοπροαίρετη κριτική. Όταν είναι στα καλά του τον αποθεώνουμε, αλλά όταν είναι στα κάτω του δεν πάει να πει ότι δεν θα πούμε ότι δεν έκανε και λάθος. Δεν πρέπει ρε, να τα κρίνουμε. Θεού, γιατί ότι κάνουμε κακό. Λίγο, Θοδωρέ, ότι είναι αγωνιστικά πεσμένος ο Πασχαλάκης όπως όλη η ομάδα. Δεν το αφισβητεί κανένας αυτό. Δηλαδή πες μου ένα που είναι ανεβασμένος. Εκτός από τον Γιαννούλη, ας πούμε. Ο Μίσιτς, κοίταξε, η ομάδα φωνάζει για Μίσιτς, φωνάζει η ομάδα, σου λέει εδώ, ναι. Μπαίνει ο παίκτης και αλλάζει όλη την ομάδα. Αλώσει. Δεν ξέρω αν δεν αλώσει. Το... Φωνάζει, βάλει τον Μίσιτς στα χαφ, βγάλε τον Μπίσεσβαρα από αριστερά, βάλει τον περισσότερο στον άξονα, όποτε αυτοί οι δύο φίλε παίζουν και μιλάς. Όποτε είναι... Μιλάμε είναι ο ΠΑΟΚ να τον πιει στο ποτήρι. Όταν βγαίνουν αυτοί οι δύο και τώρα δεν μπορείς με τον Εσίτη, τώρα να μπεις έμεινε χωρίς χάφ να το δικαιολογήσω. Αλλά όταν πας με ομάδες οι οποίες κλείνονται πίσω και σε παίζουν αντιποδόσφαιρο, θες περισσότερους παίκτες να έχουν περισσότερη κυκλοφορία της μπάλας. Θες περισσότερους playmakers, δεν θες κόφτη. Θες άνθρωπο να χειρίζεται την μπάλα, την έχεις περισσότερο στα πόδια. Βλέπεις ο Μίσης πήρε την μπάλα, έβγαλε δύο κάθετες. Η μία έγινε γκολ. Σωστά. Τρέξτε λίγο γιατί έχουν ένα ακόμα. Τρέξτε λίγο. Μόνο ο Μπίσεσβαρ βγάζει. Και για τον φίλο μου τον Αριανό εκεί πέρα, κοίταξε, για μας κακός, γιατί εγώ τον ήθελα τον Παντελίδη τετάρτη αγωνιστική να το βάλω εκεί στη σπηλιά, να το βάλει ο Βαρέλα που λέει ο φίλος μου ο Τάσος, αλλά δυστυχώς με τη γλίτωσε. Πέρσι δεν μπόρεσε να τον βάλει στη σπηλιά πάντως, αυτό σε έβαλε. Δεν μπόρεσε, πες τον υποτιμήσαμε λίγο ο Ρουμανόβλαχος φέτος, να ρίξει και να γίνει. Λοιπόν, καλή νύχτα. Είναι και αυτό σταθερός στις απόψεις. Γεια σου εδώ, πάμε στον τελευταίο. Ναι. Έπεσε. Έπεσε. Ένα κρίμα δεν αφήσαμε τον Θόδωρο παραπάνω. Τέλος πάντων. Επειδή έχουμε κρεμότητα λίγο, δεν το ξεχάσαμε. Ναι. Να πούμε ότι κοντά μας ήταν το πρατήριο υγρό καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχνικίδη Ισαάκ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Ένα πρατήριο που σας φέρει πάντα το πετρέλαιο στην ώρα του. Επίσης μπορείτε να αλλάζετε με μεγάλη ποικιλία πολυπαντικά τα λάδια στο όχημά σας και υπάρχει και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Όλα τα βρεις στο πρατήριο Τεχνικίδη Ισαάκ. Ανδρέα Παπανδρέου, 225 στη Νεάπολη, στο κεφυράκι των Μετεώρων. 2310-611-256, η ειδική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας. Αυτά από εμάς για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Έτσι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ με Νίκο Παπαδόπουλο και Νίκο Μοσκοβίτη. Εμείς θα πούμε αύριο στις 8
το βράδυ πάλι με ράδιο Μαρμίτα. Auf Wiedersehen. Καλό βράδυ.